5-4-3. <Κι> <Κι> Γεια σα. Αυτή η 3-0 Μεγαλοβδομαδιάτικο με Μάρλου <Κι> Ρεπαπή Μίνα Πυράκου. Και Ευαγγέλιανόπουλο. Εγώ ήθελα πιο πολύ και... ενθουσιασμό, όχι <σχυρ> το όνομά σου. Ποτέ ε, δεν το λέει. Ενθουσιασμένο. Με ε, ε, πάντα <σχυρ> κακομύρισε και από το σπίτι <σχυρ> του, Ευαγγέλιανόπουλο. Γιατί. <σχυρ> ε, θα ξεκινήσω με μια μίζερη καταγγελία και ωραία. θα πω ότι είναι ωραία γιατί είναι άδειοι δρόμοι πια μεγαλοδομαδιάτικα, ενώ είναι πολύ άνετη δρόμοι. δρόμη. Ε, άδεια εκυφυσία, άδεια βασιλή σοφία, άδεια ήταν. Η Αγγλία λίγο. Ναι, η Συγκρούα, όλα καλά. Και με το που φτάσει στο παναθηναϊκό στάδιο είναι 8 εκατομμύρια, μπορεί και δισεκατομμύρια τα μέτρησα, λεωφορεία τουριστικά και έχουν προκαλέσει ένα ποτηλιάζμα που χωράει μόνο ένα μηχανάκι να περάσει ανάμεσα τα φορ... από τα λεωφορεία τα τουριστικά και λέω έτσι θα μα πάει ναι. μέχρι έτσι ε. είναι έτσι θα σου πω εγώ γιατί εγώ είναι μια διαδρομή που κάνω κάθε μέρα ναι. έτσι σε πάει μέχρι και τέλη Ιουλίου Υπέρ... Α, γιατί τον Αύγουστο ε, τον Αύγουστο δεν είναι... έρχονται <laughs> τώρα. Ε, είναι η άλλη Αθήνα <laughs> αυτό. Ε, δεν είμαι εγώ εδώ οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται Σωστό. και επίση θέλω να σου πω ότι αυτά τα λεωφορεία. Mm. πλέον επειδή τους πάνε και διάφορα τουρ της πόλης ναι. και έτυχε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα να σφινώσω σε δύο τέτοια τουρ της πόλης γιατί προφανώς οι οδηγοί δεν υπολογίζουν σωστά ότι αυτά τα λεωφορεία δεν χωράνε σε όλα ναι, τα ναι. σημεία της Αθήνας ε, ή δεν τα χωράνε είναι, ας πούμε, δεν είναι, είναι τα double decker Όχι, τα, αυτά τα παλιά τα πενηντάρια δεν τράκαρε ένα τέτοιο την προηγούμενη εβδομάδα ένα double decker άλλο. Ναι. 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 Με ένα με ένα τρόλε, παιδί μου, έπεσε πάνω η κεραία στου ανθρώπου. Αν τρώλε αυτό, ναι. Όχι αυτό που σου λέω, όμω τι γίνεται. <laughs> είσαι Έλληνα οδηγό, γιατί Έλληνα είσαι ναι. τουριστικού λεωφορείου. Ναι. Και παλιοκερισμένο, βετεράνο. Όχι, εγώ, Ευαγγέλιο. Βαρουτοκαπνισμένο. ναι. Και πα εσύ σε ένα οριακά στενό, δηλαδή που χωρά δεν χωρά, χωρί να υπολογεί τον Έλληνα. Που σίγουρα θα παρκάρει και από τη μία και από την άλλη πλευρά του στενού. Ενίοτε ναι. θα διπλοπαρκάρει, άρα τρία αυτοκίνητα σε αυτό το στενό. Δεν είναι αυτό αξιοθέατο. Να σου πω κάτι, αυτό. Ελληνικό πολιτισμό δεν θέλει να δούμε Αυτό είναι. Ε, του πα στην Ακρόπολη, του πα στην Ακρόπολη, πού ξέρει δεν τα κάρα και τα άλογα τώρα. Δηλαδή δεν ξέρει τι γινόταν εκεί πέρα. Ξέρει όμω τι γινόταν τώρα στην Ακρόπολη. Από ό,τι είδα εγώ τελευταία φορά που πήγα. Είχατε δει εσεί ε, στολισμένου ανθρώπου επειδή με στολέ. Ναι, καλέ, τι μακεδομάχου εννοεί μέσα. Στην Ακρόπολη είχε δει εσύ Α, Όχι, απ' έξω. Βλέπω καμιά φορά περνάνε τη διάβαση τέτοια με ασπίτι. Όχι, και όχι. Μέσα, δηλαδή πληρώνει το εισιτηριάκι σου και μπαίνει δηλαδή, στην πνίκα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, το περιστήλω. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι. κάτι Συγγνώμη. Πόσο συχνά νομίζει ότι πηγαίνω. Εγώ <laughs> εκεί. έχω πάει μία φορά με το σχολείο <laughs> και δεν έχω να πάει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω, γιατί αισθάνομαι και άσχημα. Εδώ έχω πάει δύο-τρει, γιατί έχω και ένα ξέδερφο από Αμερική που το είχε θελήσει. Εντάξει. Όμω εγώ πάει μία φορά το παιδί μου, μία εγώ με το σχολείο και μία φορά ρε παιδί μου, δεν έχουμε πάει ποτέ στην Ακρόπολη. <laughs> Αυτό είναι. <laughs> ναι, ναι, Ωραία, ναι. να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε μία από αυτέ τι τρει φορέ που έχει πάει ναι. καθένα μαζί, τη μία φορά εδώ πέρα, έχετε πετύχει εσεί αρχαίου Έλληνε μέσα εκεί να αποζάρουν, ξέρω, κάτω του κοίωνε. Όχι, αλλά πέτυχαν την προηγούμενη εβδομάδα γιατί έχει γίνει ένα χαμούλη, παιδιά. <laughs> έτ, όπου τι έχει γιάτσα. Γραμμένο το έχει γίνει. Ναι. Έχει πά, έχουν πάει κάτι Ινδί δισεκατομμυριούχοι, νομίζω, ένα ζευγάρι και θέλουν λίγο έτσι. Μπορεί να κλείσει καταρχά στην Ακρόπολη για ιδιωτικά τουρ. Το Εντάξει, πει αυτό. αυτό δεν είναι ενάντια, όλα μπορείς και το λούβρο μπορείς να το κλείσεις, mm. πάρα πολύ ακριβά, αλλά μπορείς, ναι. Αυτό, και... Εκτός ορών ναι. κοινού. Ναι. Ναι, ναι, εκτός αν και... και θες να τραγουδίσει μπροστά στη νίκη εκεί. Σωστό και αυτό. Όλοι δεν συγκλίνουν. Δεν είχαν τσαντιστεί που είχε πάει μπροστά στην νίκη τη Αμοθράκη. Χαμό! Όλοι δεν συγκλίνουν. Λοιπόν, τι γίνει. Έχει γίνει έχουν πάει εινδύ, έχουν βάλει ανθρώπου του οποίου του έχουν αλευρώσει για να είναι λευκοί, ωραίοι σαν αγάλματα και έχουν βάλει κανονικά εδώ πέρα τα σερντόνια του. Με αλεύρι έγινε αυτό. Έτσι λέει εδώ <laughs> το πανεπιστήμιο. Του είναι ολίκο και τα 7 <laughs> κατσικάκια. <laughs> <laughs> ναι, ναι, του αλεύρωσαν. <laughs> περίπαινε... πανάρα, του πανάρανε που λένε. <laughs> Σου <Τους> αφήσατε και στον ήλιο λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να σε έρθω κάτι. Mm -hmm. Μήπω ήταν ειδικό μακηγιά. Δεν προλάβαιναν και του έβαλαν απλό. Μπορεί να του ναι, έρθει. Πώ ναι, έκανε ο Σεφερλί στα blackface με τα φούμο και τέτοια. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι με ολική άλλη. <Το> <Το> ναι, γιατί προσέχουν. Είναι γυμνασμένοι. Αυτό είναι, ξέρει, αυτό που φουσκώνει μόνο του ή αυτά που είναι για κάθε χρήση. Και, και, και κάνει μουσκολα. Και παιδιά. Δει, μόνο του. και κάποιου άλλου εκεί πέρα κανονικά ε, με, με, με βεστιάριο τώρα τύπου βασιλιά και τέτοια. Να σε αυτό εδώ που βλέπω μπροστά δεν ναι. είναι λίγο σαν να έχει ένα φανελάκι από αυτά τα, τα wife beater, τα κασκόρσα και να έχει το έχει χάσει. Έχει περάσει σκιέ. Έχουν περάσει γιατί έτσι είναι αρχαία οι Έλληνε, όταν το σώμα του α πούμε το καλή μου περνάει σκιέ σκιλιακού για Πήκανε να φαίνονται. Σαν το ρουβά πριν Του, του, του Κάνανε τέτοιο πρωτενη και τέτοια. Αρέ. Δεν ήταν πιο... Δεν είχανε πέρσονα διαφύγηση. Καλισθένιξ κάνανε παιδιά, oh, από εκεί Ναι, ναι, ναι δεν είχανε, ήταν πιο ισχυρή. <laughs> δεν ήταν έτσι να γυμναστηριακά, ρε παιδί μου, σαν... Εντάξει τώρα, τι, ναι. ωραία, ωραία, είχε πέσει κι ένα στο φάρμακο, τι να κάνω <laughs> ρε, <laughs> ρε παιδιά, εντάξει. Να ρωτήσω λοιπόν. κάτι... <laughs> πιο βασικό. Πιο βασικό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι του μουσείου, είναι κάτι του αρχαιολογικού χώρου, είναι κάτι ναι, από πρέπει κάπου. Να το εξηγήσουμε. Όχι, είναι τελείω είναι... παράνοια αυτό. Όχι, του νοικιάσανε. Προφανώ είναι ηθοποιοί. Οι άνθρωποι είναι κάτι τέτοιο. Και ε... το χορευτές. κάνανε, γιατί. γιατί. Γιατί, ήθελαν οι Ινδοί να ζήσουν όλο τον πολιτισμό. Και πρόσεξε ποιο είναι το καλύτερο. Ότι πώ το μάθαμε εμεί. Ότι πώ βγήκε αυτό προ τα έξω. Γιατί είπαμε ήταν λίγο πριβέει η όλη ναι. φάση και αυτά. Ότι ε, ξαφνικά είχε και μια μπάντα εκεί και έπαιζε. Έπαιζε τι ωραία έπαιζε, πράγματα. Γιατί αρχεία. δεν είχε θυμάσει. Έπαιζε τι... ρέμο και τέτοια αυτά που έκανε αρχαία. Θυμάσαι την <χω> κυρία <χω> Ελισάβετ. <χω> ναι, ναι. Η κυρία Ελισάβετ δεν έλεγε αρχαιοελληνικούς ύμνου και φώναζε γιατί... από όλο, ναι. Η φωτεινή βάρα και φωτεινή δάρα. Δεν την ελαφθούμε τώρα. Κυρία Λισάβε. Και αυτή η Απόλλωνα. Ναι. Όλοι και... Απόλλωνα φωνάζανε. <laughs> και... Απόλλων. Και πώς το μάθαμε ότι η μπάντα που έπαιζε τελικά και συμμετείχε στις ωραίους εορτασμούς και αυτά ήταν του λιμενικού. Αλλά legit η μπάντα του λιμενικού σώματο. Άρα κάποιο από το Υπουργείο δεν μπορεί μόνο του να είπανε. Τι κοινώνει προφανώς... Η μπάντα του λιμενικού σώματο παίζει αρχαία. Με το Σιανίδη και τα κανόνισε ο άνθρωπο. Και... <laughs> Και <laughs> κάνει μια αγγελική λιάδη στο πλάι Και να πήγαν σποκάτει. και κάτι, παίξανε Να σου πω κάτι Εάν η μπάντα <laughs> του λιμενικού πεζερέμου Πιστεύεις ότι οι Ινδοί καταλάβαιναν αν είναι αρχαία ή όχι Μπορεί να νόμιζαν ότι είναι αρχαία Δεν είναι που παίζουν Ρε παιδί μου παίρνουν κανονικά τραγούδια Αλλά τα παίζουν με, με λίρα. Με μορφή μπάντα Με λίρα τέτοια. Μα <laughs> δεν τελειώσαμε Αυτό είναι ή είναι πιο ναι. πανηγύρι Ένα τρανό είχε δει εκεί πέρα Τώρα τα κάνει όπα Με 400 άλογα μοτέρια από κάτω Να έχει τέτοια Αυτό... ναι. Αυτό... πράγματα Μια σε αυτό ναι. ένα θέμα στο άλλο, αλλά ναι. αυτοπασάρεσαι. Ε. αυτό είναι. Θέλω ναι. να σα πω, ναι. πριν πάμε στο διατάφτα, δηλαδή σε αυτά που είδαμε, θέλω να δηλώσω ότι έχω χρόνια να ενθουσιαστώ με τηλεοπτική προοπτική. Oh. Όσο έχω ενθουσιαστεί με την προοπτική τη εκπομπή τραπσταρ που ψάχνει τον επόμενο Έλληνα superstar τράπερ. Ναι. Με... Έχει βγάλει τρέιλερ αυτό. Τώρα θα Όχι βγάλει. Ακόμα. Με κριτέ τράπερ. Επειδή το αποκοκλώνει, επειδή θα βγάλει. Όχι. Ποιο το... το... είπε. Και παρουσιαστή τράπερ. Okay, να σε έγινε κανονικά. Ναι, παρουσιασή. ο Light είναι. Ο Light. Σίγουρα είναι ο Light. Είναι, ο Light. είναι, Λάι, ο... είναι, είναι ο Light. παιδιά, είναι η εθνική Ελλάδο τραπ. Είναι ο Light. Παρουσιαστή. Ε, δεν ξέρει. παρουσιαστή. Παρουσιαστή είναι, είναι η κοπέλα του Light. Αυτή είναι κριτέ. Η όχι. κοπέλα του Light ναι, είναι κριτή. Ναι, ναι, ο κριτή είναι, είναι ο Light, ο Evvuy ναι. και ο, ο Sneak. Όχι ο Σνίκ. ο Sneak με μπαίνει. το Light έχουν δεν κόντρα, μπορούν να κάτσουν μαζί. Και, δε ο δε... Τρανός. και ο Τρανό. Ο, τρανο... ο Τρανό δεν είναι που τον κυνηγούσαν κάποια στιγμή. Και... Εντάξει και τι πειράζει. Λοιπόν, τον πιάσανε 500 άλογα το μοτέρ, λέει το τραγούδι. Λοιπόν, και είναι τώρα. Είναι αυτοί οι τρει, η κοπέλα του Light παρουσιάστρια. Η κοπέλα του Light είναι γνωστή. Oh, είναι ε... απλά. Α βάλουμε την κοπέλα. Έχει στο Instagram, είναι influencer και νομίζω ότι είναι, είναι ψυχίατρο ψυχολόγο, αν δεν κάνω λάθο. <laughs> Κάτι είναι. Συγγνώμη που γέλασα. Ή, ή του FY ε, η κοπέλα είναι ψυχολόγο. Ένα από τους δύο, γιατί ε, δεν θυμάμαι. Ε, Αλλά θα δε, δε... Δε... Έχω συγκλονιστεί όλε τι πληροφορίε <laughs> που έχει. Ναι. Και, και Α... θα παίξει και αυτό στο Open. Κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ήταν ωραιότερη γέφυρα αυτή η οποία θα βγει η παρουσιάστρια από το TV Queens να παρουσιάσει το, το Trapstar. ή να πάνε στο βίντεο βιντεοκλειπ του, 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 του Trapstar. Γιατί το δεν το νομίζω. Να... Εγώ θέλω να σα πω ότι βάσει του, του budget που έχει το TV Queen ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, 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 ναι. ναι. Μην το περιμένετε για του επόμενου τρει μήνε γιατί λογικά είναι πλήν ευάλε αυτό το πλατό. Το πλατουδίνει αυτό το, τα 120 τετραγωνικούλια. Πήγε στο έχουν TV Queen πέρα, τώρα. Ωραία. Ναι, και πρέπει πρώτα να φύγει το TV Queen που τη βαζαν 6 6-6 γιατί δεν χωράγανε οι καρέκλε. <laughs> ήταν τέλειο, ήταν τέλειο. <laughs> και, μπορεί, και δεν ξέρω, είπανε 17 κοπέλε και λέω τρει ναι. εξάδε είναι 18. Να, άρα μήπω να... δανείσανε μια καρέκλα στο ψινάκι <laughs> μετά, στην τελευταία <laughs> εξάδα. <laughs> και έπρεπε να είναι πέντε. <laughs> να σα πω ότι πιστεύω και γιατί πιστεύω ότι μπορεί να το δούμε νωρίτερα. Χωρί να θέλω να με κακιά. Σα βγει παιδιά, φύγη. νομίζω τώρα ε, το Πάσχα βγαίνει. μπει στο πλατό του Just. Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να με το TV Queen. Όχι τέτοια Φυσικά παρακαλώ. και θα μακροημερεύσει. Όχι τέτοια. Πρέπει... Δεν το συζητάμε. Καταρχά. Ε, Είχα ήταν και χθε, εγώ να ξέρω. Αυτό μπήκε μέσα η κυρία που λέει Είμαι αξίζω, είμαι η καλύτερη από όλε. Η, η κυρία. Ε, σα... Σαλάπα. Μπομ καλάκα, σακαλάκα, σακαλάκα, Σαλάκα. Κατερίνα Σαλάκα. Κατε... Την πετύχαμε την 7η φορά. Κατερίνα Σαλάκα. Είναι λοιπόν αυτή η κυρία που TikTok. έχει. Λοιπόν, έχει αυτή τη φράτζα, η οποία πιστεύω ότι είναι αντικείμενο σοβαρή αεροναυπηγική μελέτη. Διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί αυτή η χωρίστρα εκεί και η φράτζα. Πάντα αυτέ οι κυρίε δεν έχουν ένα μαλλί τέτοιο. Που νομίζω ότι το αφήνει σε αφορετό. ένα κεφάλι. Είναι ναι. θετική ναι. ενέργεια, ηλεκτρίστηκαν. Ναι. Και αυτή η θετική <laughs> ενέργεια είναι αυτή η κυρία που λέει Είμαι πάρα πολύ όμορφη. Είμαι πολύ πετυχημένη. Όπου όλα... πηγαίνω όλοι χαμογελούν. <laughs> η ενέργειά μου γεμίζει το, το χώρο. <laughs> 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 Καημένη. Και καϊμένη. μετά πρόσεξε το αγαπημένο μου είναι που μένει έτσι. <laughs> ναι να σου πω κάτι. Όμως αυτό που κάνει θέλω να σας πω, συγγνώμη, ότι στην τηλεόραση, όχι... Σε πιο σοβαρή τέτοια. Με... Το έχουν πάρει οι παρουσιάστρε πάρα πολύ η σοβαρά. Τσιμψιλή, δεν ή. Πολλ... Γιατί η τσιμψιλή, αξίζω, γιατί. Αξίζω, Η Ζενεβιέφ στο first dates μιλάει λες και έχει πάει σε καφετζού, α πούμε. Αυτό είναι NLP. Δεν ξέρω τι είναι, και κάρμα, σύμπαν. Άλλο το κάρμα και το σύμπαν. Αυτή κάνει NLP, δηλαδή. Αυτή Neuro-Linguistic κυρία κάνει NLP. προγραμματισμό. Ναι, αυτό, αυτό. Τι είναι αυτό. Εκπα, εκπα. Εκπα τι είναι. Το πανεπιστήμιο του. Ναι, ναι, εκπα, εκπα. Δηλαδή, άκου. Θα σου πω εγώ απλή μέθοδο. Και το είπε η κυρία Μπούμσα Καλάκα στι κοπέλε. Πηγαίνει κάθε μέρα, ξυπνά, σηκώνεσαι. Ε, με το που ανοίγει τα μάτια του, αρχίζει να λε: Είμαι υπέροχη, είμαι πανέμορφη, είμαι πάρα πολύ πετυχημένη. Ναι. Έχω ταλέντα, έχω ταλέντα. Συνεχίζει μόνο στον καθρέφτη, ενώ πλένει τα δόντια σου, ξαναλέ τα ίδια. Ντίνεσαι, ξαναλέ τα ίδια. Κάποια στιγμή έρχεται κάποιο και σου λέει: Ελάτε μαζί μα λίγο. Ελάτε να σα βοηθήσουμε, να σα ναι. πάμε εμεί κάπου να είστε όντω πολύ Ζέρεις καλά. Τι πώ θα κάνουν αυτά, Ξέρουν. Αυτό θέλω να σου πω. Επίση, εγώ είχα κάποτε έναν πολύ στενό συνάδελφο. Mm. Α Που έκανε τέτοια και αυτά και ήταν πιο ηλίθιο στον πλανήτη, δεν έγινε. Έγινε μετά από αυτό. <laughs> Πριν πω. Γιατί ε... θέλω να σου πω, έχω μια Όχι, θεωρία. Νομίζω ότι. Α, ότι του κάνει αυτό. Εγώ... Όχι, νομίζω ότι. Όχι για τη συγκεκριμένη τη κυρία Σαλακά, λέω γενικά ότι όσου έχω γνωρίσει. Τώρα δεν ξέρω, τώρα μπλέκομαι με αυτά και είναι σαν σέκτε αυτά τώρα και δεν θέλω εγώ πολύ. Ναι, <laughs> ναι, μην έρθουν εδώ και μετά. Όχι, έτσι, δε. Όσες, ναι. όσους, και όσου και όσε έχω γνωρίσει που έχουν πάει και έχουν κάνει αυτά τα αυτοβελτίωση, τα ναι, NLP ναι. και τα τέτοια. Θα το πω τώρα, έχουν γίνει πολύ χειρότερα από όταν είναι πριν. Ναι, φυσικά. Υπό γιατί σε και έχω μια θεωρία. Ναι, αυτό. Ε, αυτό. αυτό. Κάνει αυτό που θε, πε αυτό που θε. Ναι, ναι. Κάνει το έτσι. Και φυσικά. λέω, φίλε, όχι, γιατί εσύ κανονικά έτσι όπω πρέπει να κρύβει ποιο είσαι και τι κάνει. Γιατί ναι, ναι, ναι. <laughs> τώρα το έχει <laughs> βγάλει προ τα έξω. Δεν και δεν να γίνεται είσαι. να προχωρήσει το πράγμα τώρα έτσι. Καταλαβαίνω. Άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει που να μην έχει. Ναι, γίνει. ρε παιδί μου, απλά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε εκεί και ξέρουν ότι είναι, α πούμε. Α ναι. μην του χαρακτηρίσω. <χαλή> <χαλή> δηλαδή, έχει ανθρώπου που πάνε εκεί και του κάνει καλό. Όντω, γιατί ναι. χρειάζονται μια πιο θετική όντως, σκέψη. Όντως, ναι. Και είναι πολύ μαύροι μέσα του και ξέρω εγώ, και αποφασίζουν να είναι πιο Κάτω ευτυχισμένοι. <χαλή> Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ρε παιδί μου στη ζωή αυτό που λες ρε παιδί μου με περικεφαλαία. Ναι, ναι, και πάνε ναι. εκεί να του πούνε μπράβο! Μπράβο, μπράβο, που είσαι ακόμα είσαι μπορεί να γίνει κι άλλο περισσότερο. Εγωπαθή, παιδιά, τόσο εγώ, εγώ πιστεύω να αυτό. Ναι, <laughs> Ότι μπαίνει σε αυτή τη φάση εγωπαθή, άνει εγωπαθή και βγαίνει <laughs> κοινωνιοπαθή. Δηλαδή, ναι. κανονικά βγαίνει με. πώ να σου πω, κάνοντα κακό στην κοινωνία γιατί κανεί άλλο δεν μετράει, γιατί εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη, ταλαντούχα και ευτυχισμένη και μοιράζει χαρά. Και γιατί αν δεν είμαι εγώ Καλά, δεν μπορεί κανεί να είναι καλά. Ναι, 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 <laughs> αξίζω. <laughs> αξίζω. Λοιπόν, ε, θα λείπει μήνα την άλλη εβδομάδα <laughs> και ξέρει τι φοβάμαι, μη φέρουμε ψινάκι. <laughs> Για... Ναι. Καλά, κάνει ε, κάτι γέφυρα. Απίστευτε, α πούμε. Όχι, το έχω κάνει. Ε. Είναι <σφίλω> ελπίδα αυτό. Δεν είμαι καλό και μου έχει ο καλύτερο στη γέφυρα. Λοιπόν, γιατί τι έγινε τώρα, Όλο Κανονικά, που είναι το μεταξύ, συγγνώμη, πάμε μόνο για την ελπίδα. Περιμένετε, κανονικά θέλω να <σφίλω> σου πω <σφίλω> ότι τώρα που είπε ότι είσαι πολύ <σφίλω> καλό στη γέφυρα, <σφίλω> θα πρέπει να σηκωθεί και να κάνει ένα απόδειο γέφυρα. Δεν ξέρω να κάνω ένα απόδειο γέφυρα. Δεν ξέρω καν να κάνω γέφυρα. Για, για, εκεί που ήσουν σε ένα πρωινό δεν έμαθε. Όχι. <laughs> 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 δεν, <σε> μάθ... <laughs> δεν ήταν μέσα στην εκπαίδευσή σα. Αχ, θέ μου, θα <laughs> αρχίσω τα NLP και εγώ να γίνω. <laughs> λοιπόν. Αχ, <laughs> θέ μου. Έλειπε η, η πήγε να βγάλει μεροκάμα Περίμενε, έχει φύγει από το TV ειναι αυτό, ήταν δηλαδή οι κριτέ. Πέταξε Όλο αυτό, καθίσατε, πιάσατε 1% αυτό που σα ναι. Επειδή βγήκε αυτή η κυρία. Ωραία. Πώς σου φάνηκε. Και κανείς ε, δεν έχει να πει τίποτα. <laughs> εγώ πιστεύω ότι η TV Queen η μόνη που θα βγει παρουσιάστρα από εκεί είναι Μαλέσκου. Δηλαδή, ενώ... Θα βγει όμω. Θα, η... θα βγει, θα και βγει. Και Μαλέσκου. Ε, Καταρχά, θέλω να σα πω ότι εγώ ήμουν έλειπα, ε, ήμουν στην Go. Ναι. Και θα μπορούσα, πούμε, δεν το... έχει και <laughs> δεν Δεμπιανή open. Ε, φυσικά και πιάνει. Αυτό θέλω να σου ah. πω. Ότι ήμουνα σε τουρνουά του παιδιού μου στην ΚΟ, mm. αλλά το βράδυ μπορούσαμε να βγούμε. Mm. Εγώ την Κυριακή το βράδυ γύρισα σπίτι, πίσω στο ξενοδοχείο, ναι. στι 8.30 ώρα, για να είμαι και συντονισμένη να δω αυτό. Έτσι, να κάνει τον ποτήρι, να το είσαι Όλο, όλο σε ρίψη. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι δεν ήταν αρκετά τρα. Όχι, ήταν ε, Φερόντουσαν σαν να είναι κάτι σοβαρό. Αυτό... αρέσκο. Πόσο... <laughs> Με Γιατί ε, οι κριτέ. Η αγωνία αυτή τη στιγμή. Ναι κορυφώνεται, πρέπει... Καϊμένη. Και το μεταξύ σε αυτό εκεί το διαμερισματάκι, ας πούμε, <laughs> το διάρρη στην Καλυθέα. Ήταν αλήθεια, σαν σαν λεπρεπεζαρία ήταν. Δύο <laughs> καρέκλες και το βάψαν εκεί, με, με καρεκλίτσες Dragon's Den <laughs> οι <laughs> κριτές, <laughs> αλλά πιο στενά γιατί δεν χωράμε. Να σε ρωτήσω κάτι, <laughs> τους κριτές επειδή δεν τους ε, ε, απόλαυσα, ενώ δεν είχα χρόνο, δεν το είδα. Ετά που είχαν πάρει πάρα πολύ σοβαρά, ρε παιδί, δηλαδή σαν να βλέπουμε μια σοβαρή εκπομπή. <laughs> <laughs> Η γκαγκάκι μου, όχι η γκαγκάκι, η γκαγκάκι δεν ήταν που είχε γυρίσει την πλάτη στο του Τουτζί και καθόταν σαν να, μήτων, σαν να μυρίζει ο άλλο. Είδε πω ήταν λίγο, ήταν λίγο πριν τα δεν πράγματα. Δεν είχαν κάμερα, δεν το βλέπε. Δηλαδή Α, γι' αυτό και... γύρναγε όλη την ώρα. Ε, Επίση η γκαγκάκι <laughs> είναι και μιλάει κάπου. Ένα τέταρτο. Ναι. Χωρί μικρόφωνο. μικρόφωνο. Σε κάποια φάση μιλάει από το μικρόφωνο. του <clears throat> Τρίφωνο. Του τρίφωνο. Του αδύναμου κρίκου. Τον ξέχασα. <laughs> ε, 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 κάποια στιγμή μιλάει από το μικρόφωνο εκεί. Δεν υπάρχει ω παραγωγή ένα να τη φέρει μια μπανάνα ρεσί. Ναι, να ναι, μιλήσει με το, με το να το κρατ, <laughs> Να το <χυρωτάει. laughs> ναι Δεν υπάρχει ένα. Είναι η γκαγκά και ένα τέταρτο και μιλάει. Εχθέ κάνουν Έτω, και το γαγκά... μάθημα και πάλι δεν έχουν μικρόφωνα οι παίκτριε. Ναι, ναι. Και στο live. Για να εξασκήσουν τη φωνή, να φωνάζουν. Ναι. <laughs> να πω κάτι, συγγνώμη. Γιατί ο. Ε, πώς το λένε. Ε, το ξέχασα. Γιατί κακάκι αφού δεν είχε μικρόφωνα, από τα νεύρα τη μίλαγε, θυμάστε. Τη έκανε η μάνα του καημένη. Περίμενε, <laughs> Κατερίνα, θα λυθεί τώρα το θέμα. Περίμενε, έρχεται τώρα, <laughs> έρχεται τώρα το μικρόφωνο. Δεν όταν μικρόφωνο και άλλη έπαιρνε πίεση και με άλλη μίλαγε 15 λεπτά, με σαν να ραπάρει συνεχόμενα η για το. Για χώρο... Έλενα Χριστοπούλου, τι. ρε πιο... παιδί, μου υποθέσουμε ότι κάθε κριτή έχει ένα ρόλο. Ναι. Κατάλαβε, είναι ο πιο αυστηρό, ναι. είναι ο πιο γλυκούλη. Η Έλενα Χριστοπούλου τι είναι. <laughs> Η Έλληνα Χριστοπούλου είναι μια κριτή και στο. Και στο My style Μα, rocks έχει γι... αυτό. Τέτοιο. Μιλάει πάντα λίγο από συνέστημα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Ψυχουλέ. Όχι, ενώ ότι δεν έχει πρακτικά πράγματα να σου πει. Σου λέει πάντα. Έτσι, Πι... Πίστεψε στον εαυτό σου, κούκλα μου. Ε, όχι. Και... Αξίζω. Αξίζω. Ναι, και σε είδα και τι, τι ένιωσε. Έγινε καταρχά να πούμε ότι τσακωθήκανε. Το έβγαλε η Πιέρωσα. Ποιο τσακώθηκε. Το είπε η, η Τσιμψιλή, νομίζω το έβγαλε και είπε ότι τσακωθήκανε γιατί λέει είχαν κανονίσει τρει κριτέ. Τα τρία βουνά. Δηλαδή τρίφωνας, ο τρίφωνο ε, Χριστοπούλου και η Γκαγκάκη Και, και έχουν κανονίσει αυτοί οι τρει οδανεικριτέ. Και η Γκαγκάκη είναι λέει... η μόνη που είναι έμπειρη να το κάνει mm. αυτό. Σόρι κιόλα. Πάνε μια μέρα εκεί, μια μέρα πριν βγει το live όλο αυτό το πράγμα σαν να λέμε Σαββατόβραδο τώρα. Ναι. Και έχουν πάει εκεί πέρα και ξαφνικά τι γίνεται. Τσούπο του του τζι. Ο το, του νομίζω ότι είναι δάσκαλο, νομίζω, στο, στη σχολή. Όχι, κριτή. Όχι, όχι. ήταν να είναι σκέτο δάσκαλο. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Και λέει, αρχίζει η Γκαγκάκη και η Χριστοπούλου και ο Τρίτο, των νομίζω, και φωνάζανε και βρίζανε και τέτοια. Α, γι' αυτό ήταν. Και έβαλε έτσι. τα κλάματα, λέω του του τζι. Είναι καλό παιδί αυτό. Ναι, σοκάρα τώρα. Ο άλλο τα πεσεφάλια δεν σα τη Δεν θέλω 10 εγώ. Κάπω έτσι πρέπει να ναι. Όχι, 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 δεν βγήκαν να το διαψεύσουν. Ε. Ναι. Ε, να πάμε λίγο και στην Ιωάννα Μαλέσκου, ένα ναι. Η Ιωάννα Μαλέσκου ήταν πάρα πολύ χαρούμενη που ήταν εκεί. Ε, τα αστεία τη Μαλέσκου, αλήθεια, δεν μετά έχει να νιώθω. Θα... Σου, ε, σου λέει, πώ σου λέει η αστεία η μαμά ενό φίλου σου και. <laughs> Μακάρι να ήταν <δανει> η μάνα στον <laughs> <φίλου> <laughs> ναι. μου έτσι. δεν, έχουνε, δεν έχει αστεία η Μαλέσκου. <laughs> Μαλέσκου Προσπαθεί δεν... όμω. Έχει... Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Να συμφανώ. σταματήσει να προσπαθεί να μα κάνει να γελάσουμε. Ναι, για... Και δεν να είναι πάμε λίγο να και, και, στο διευθυντή τη σχολή. Βέβαια. Τον Αντρέα Μικρούτσικο. Συγγνώμη. Εντάξει, εγώ το λατρεύω τον Αντρέα Μικρούτσικο. Ε, για ε, αυτά, λέω. δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ε, δεν τον βάλανε στο fame story μία. Εντάξει, σε φάση που δεν καταλάβαινε ποτέ γιατί δεν μπήκε fame story ο Μικρούτσικο μέσα να κάνει το διευθυντή και αυτά. Είναι καταπληκτικό ζεσί. Μα ζει γι' ε, αυτό. Ε, ε, είναι και συνέχεια όλη την ώρα ψάχνει. Δηλαδή λέει έχει κάποια καμία ένσταση <laughs> με το ποια πήρε, ξέρω εγώ την ασυλία. Δηλαδή συνέχεια λέει: Μήπω υπάρχει κάποιο reality εδώ. Εσύ γιατί την κοροϊδέψε <laughs> σήμερα τη μήνα. Ε, Μαριλούτη, χαλαρά, θα το μίλησε. Δεν πώ σήμερα. Ενώ Έχει πράγματα, ναι, θέλει. Ρε να είναι, είναι ο μικροτυπικό στο τέλο τη εκπομπή που κάθουν και κάθονται και ψηφίζουν αυτέ. Πια του άρεσε. Ναι. Τα έχει χάσει το control. Τα έχουν χάσει. Δεν ξέρουν πώ. Ρωτάει τι παίκτε να του πούνε το πόσε ψήφου έχουν πάρει. Αυτό, αν έπρεπε το διαχειριστεί άλλο παρουσιαστή, θα τα είχε κάνει μαντάρα. Ναι, Αλήθεια ναι, ναι. το λέω. Δηλαδή, εκεί έβλεπε εμπειρία μικρούτσικου. Πάντω και ο μικρούτσικο. Και ήταν μια μπιχτή που δεν μου άρεσε. Δεν έδειχνε έβα εκ μέρου ναι. τη Μαλέσκου. Διότι τα είχε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια με τα ονόματα που είπε ότι ξεχνάει. Όχι, και είπε άλλοι δεν το έχει με τα ονόματα, δεν τα θυμάται. Τα ονόματα ξεχνάει γενικά. Ναι, γιατί και δύο λίμνε και μια λίμνα. Δύο λίμνε και μια λίμνα. Εκεί είδα εγώ. Και να πάμε. θες να μείνουμε λίγο στο μικρούτσικο, γιατί βλέπω στον υπολογιστή σου κάτι που έχει ανοίξει. Μα το θέμα είναι τη βδομάδα. Τώρα το θέμα μεγάλο βδομάδα τον Το παθών, καλά το λένε. Ε, Τέλο από τη καινούργιο μικρούτσικο. Ένα. Δεν θα είναι. Γιατί τι έκανε. Έδωσε μια, το Σαββατοκύριακο μια συνέντευξη στην στο Μέγκα, νομίζω, και είπε για την Κατερίνα Καινούργιο ότι είναι η, βασ... η καβαλάρισα τη αυτοαναφορικότητα. Τη ότι... αποκάλυψης νομίζω. <laughs> <laughs> και ότι ρε παιδί μου, στο... επηρεάζεται πάρα πολύ, γιατί λέει κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, κοιτάει το κινητό τη. Ναι. Ναι. Μάλλον αυτή ναι. μπαίνει στα Twitter και αυτά στα ναι. hashtag. Και όταν την. Τη... επηρεάζεται πάρα πολύ, λέει, είτε από θετικά, είτε από αρνητικά, είτε από αυτά, λέει και επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ. Και βγήκε σοκαρισμένη η Κατερίνα Καινούργιο την επόμενη μέρα. Σοκαρισμένη. Λέει, πέρασε ένα πολύ σκοτσαβδοκίνητο που με Όλο το Σαββατοκύριακο. Κλασικά. Έκλεγε επειδή είπα αυτό: Τρει μικρού. Ναι, και πει Κατερίνα καινούριο στον αέρα, τώρα που πάμε κατερίνα καινούριο θα κλάψει τώρα. Δεν πρέπει να λέει. Όχι. Η θα κλάψει όσο απαντήσει στην εκπομπή της Ένα από τα δύο είναι. Και λέει: Τη είπαν οι γονεί τη, Πώ το επιτρέπει να σε αποδομεί συνέχεια ο Αντρέα τη υπανηγονή τη. Και αυτή επηρεάστηκε πάρα πάρα πολλά και άρχισε να λέει τα δικά τη εκεί πέρα. Έχω στηρίξει εγώ τον Αντρέα και αυτά. Και δεν πετάχτηκε λίγο γκουντάρα και αυτό. Όλοι πετάχτηκαν βασικά λίγο να υποστηρίξουν. Τι, μα Κατερίνα, είναι δυνατόν εσύ που έχει κάνει τόσα για τον Αντρέα και τέτοια. Όλοι ξέρω εγώ, μα δεν το πιστεύουμε τι σου κάνανε και τέτοια. Και γενικά το πήγαν έτσι και δεν θα ξανα... Και μετά ο Λιάγκα. Και μετά το, έχει, το θέμα και ο Λιάγκα και ο Τούστελο Μητρόφσκι. Ο οποίο από τότε που φύγει ο Αντρέα έχει πάρει κεφάλι στο πρωινό. Ναι, να ναι, πούμε ναι, ότι ναι, ναι, ναι. Αδιαφεσβήτητα πρώτο πλέον. Από τότε που έφυγε ο, ο Αντρέα από το καινούργιο που τη έχει, έχει κάνει τόσα πολλά και τον έχει ευεργετήσει. Αλλά, έφαγε, αλλά, η καινούριο χθε δεν την πήγε τίποτα. Γιατί εκτό ότι το αποκλειστικό, ο, Λια... ο μικρού τη στο Λιάγκα σε μήνυμα δεν θα ξαναπάει στην εκπομπή. Το θέμα που έγινε το Σάββατο το βράδυ. ναι, αλλά ο Λιάγκα του έστειλε το μήνυμα. Το διάβασε και μετά του είπε την εφάουλ. Περίμενε, περίμενε για να καταλάβω. Άρα. Γίνεται ακόμα περίμενε, καλύτερο. Περίμενε, γιατί τα λέμε μεταξύ μα και μπορεί να μην έχουν καταλάβει. Στέλνει ο μικρού τη Λιάγκα ένα μήνυμα λέγοντα ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί. Δεν θα ξαναπάω καινούριο. Γιατί όμω, γιατί είχε βγει καινούριο και είχε πει πρόσφατα: ρε παιδί μου, οι σχέσει του, άμα έβλεπε ε, καινούριου ε, μικρούτσικο στον αέρα, έλεγε εντάξει ρε παιδί μου, ξέρει λόγω ευγένεια δεν παίζουν μπουνιέ. Ναι, 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 ναι. Αυτό το καταλάβει. Μόνο αυτό. Λόγω αλλά... σελασμού από τη μία και ο άλλο γιατί είναι γυναίκα, ξέρω. Αλλά καινούριο ε... έλεγε ότι απλά λείπει και θα επιστρέψει. Δεν έλεγε ναι, ότι ναι, είχε, πει, είχε πει ότι θα βγαίνει. Ε, ναι, ότι έχει Δύο... υποχρεώσεις ναι, και άλλε υποχρεώσει. και ότι θα βγαίνει μία φορά τη βδομάδα, κάτι τέτοιο. Δευτέρα και Παρασκευή. Δύο κάτι φορές, τέτοιο. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Άρα ο μικρού τη Κωσέσσελε στο Λιάγκο ότι Γιώργο. Τέρμα μου, εγώ τέρμα από καινούριο. Τέρμα, δεν ξέρω. Και ο Λιάγκα είπε φάουλ που το στέλνει σε μένα και δεν το λε την Κατερίνα, αλλά το πε. που τα αυτά την Κατερίνα, ο Λιάκα το πήγε αλλιώ και, και που έφυγε, ναι. Ε, Επίση είπε. Γιατί ο, και, ο καινούριο. <laughs> Ο Μικρούτσικο έχει πει ότι δεν τον σεβόντουσαν. Δηλαδή, ναι. το έχει πει αρκετέ φορέ ότι δεν υπήρχε. Τον διέκοπταν, τεμάσμος. δεν τον άφηνα να μιλήσει. Και δεν, υ, δεν υπήρχε και πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο από την ε, καινούργια, ε, από το πάνελ. Εγώ θα ρω ότι ήταν σε από φάση. Πέρσι. Το πάνελ, καταρχά, το κάνει για να υποστηρίξει, για να, να το πω κανονικά, τη καινούργια όλη την ώρα. Ενώ ναι, εντάξει, απλά η μόνιμα η έχουν μια υποχρέωση. Η ναι, αλλά έχουν, νιώθουν μια υποχρέωση ότι πρέπει την καινούργια ανα πάσα στιγμή να οτιδήποτε γίνει να την υποστηρίξουν στο οτιδήποτε. Δηλαδή ακόμα γιατί που δεν, δεν είχε καφέ σήμερα η καφετέρια τον καφέ που πίνω και έβαλα άλλη μάρκα. Κατερίνα, εντάξει, οκ, okay, λοιπόν, ψύχρεμα, ηρέμησε, ηρέμησε Κατερίνα μου, εντάξει, θα το βρούμε, κατάλαβες δηλαδή στο παραμύθι; Οπότε... Εσύ θα ήθελες να είσαι έτσι όμως, δηλαδή να σε αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο, δεν δηλαδή, πήγαινε να δεις γιατί. Όχι ρε. Αξίζω, αξίζω θα έλεγα. Αξίζω, αξίζω. Και επειδή έχουμε μείνει σε αυτό το είδο τηλεόραση. έχουμε γίνει το άρτερα αυτή τη ώρα τώρα. Ναι, εγώ, εγώ θέλω να είμαι η Ελένη Τσολάκη, νομίζω. Γιατί τόσο. Δεν ξέρω, αυτή θυμήθηκε. Φράσει που δεν ακούγονται ποτέ. Θέλω να Ωραία, φράσει δεν... που δεν ακούγονται ούτε από την Ελένη και τι έχει γίνει τώρα. Και σαν να μην φτάνει αυτό το χθεσινό με την καινούριο, έγινε ακόμα μια βόμβα. Η οποία τι έγινε. Έγινε ο χαμό με, ψινάκι που είπε αυτά για την Μέρη Σινατσάκη και με την Πενελόπη Ανασοπούλη στο Τζάντε του Οβά για το Μητού και αυτά. Ότι το εκμεταλλεύτηκε το Μητού η Συνατσάκη για, να, πουλήσει ρουχαλάκια και όλο αυτό με τη και αυτέ. Το θυμάσαι το σκηνικό με τη Λιόλου. Το, ναι, το θυμάμαι, δηλαδή, δηλαδή, ναι, Δηλαδή, να το θυμίσουμε και στου ανθρώπου. Ναι, ήταν η Λιόλου backstage στο, στο, X Factor του Μέγκα και ήταν ο Ψινάκης κριτή. Ήταν η guest κάτι... όχι κριτή. Δεν, δεν, δηλαδή, δεν θυμάμαι. Ήταν, και, πάει... αυτό που ήταν και ο Μάστορα που παρουσίαζε ο Ανδρέα Γεωργίου. Αυτό το X Factor είναι. Το τελευταίο τελευταίο. Oh, το σβήσε από X Factor που τελείωσε όλα τα X Factor. Αυτό. Τη γη τη Ελιά. Και ήταν η Λιόλου φόραγε ένα στράπλε, να το πούμε τώρα, έτσι πίσω στο backstage και είχε πάει ο και και το κατέβασε στη ουσία. Την γύρισε πίσω, το κατέβασε Κάτσε. και τη το πείραζε, τη το άνοιγε. Όχι μόνο αυτό, τη έλεγε είστε πολύ ωραία τέτοια. Της πήραζε, είχε ένα φιόγκο αυτό. Και τη πείραζε το φιόγκο. Oh. Ανοίγει, κοιτάει μέσα. Ναι. Κάνει αυτή. <laughs> αυτό τέτοια φάση. Αυτά που κάνουμε γυναίκε όταν να τρεπόμαστε ναι, 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 κιόλα. Ναι, ναι, δεν ναι. ξέρει. Άμα το εννοεί και τη γυρνάει. Που έχει, έχει ένα, έχει κόσμο πίσω, τι παίκτε. Ναι, και, τους... και τη γυρνάει στου παίκτε και τη κατεβάζει το. Το φόρεμα. Δηλαδή, αυτοί ήταν το στήθο τη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν το είδαμε επίση τη στην τηλεόραση. Και τώρα, και τώρα, είπε. Σε, κρίνοντας Και έγραψε τη συνατσάκη μετά. Περίμενε, κρίνοντα λοιπόν την Πινελόπια Αναστασοπούλου. Και λέει, το στρατή, στρατή, τον άντρα τη. Που είναι ο άντρα τη συνατσάκη. Τη Μέρη Σαντζάκη και τη Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ε, είπε τέλο πάντων ότι εσά σα συμπαθώ και τα λοιπά. Ήσασταν καταπληκτικό. καταπληκτικό, αλλά όχι τη γυναίκα σα. Γιατί... Παρά το ότι δεν συμπαθώ καθόλου τη γυναίκα σα. Η ναι. οποία λέει είχε χρησιμοποιήσει τότε το μυτού και τα λοιπά για να πουλήσει ρούχα. Όχι, είπε μου έχει κάνει πάρα πολύ. Μου έχει κάνει κάτι. Ναι. Και, του... και μετά άρχισε να λέει αυτό. Δηλαδή mm. το επανέφερε. Γιατί το επαναφέρει, ρε φίλε. Γιατί το ξαναθυμίζει τον κόσμο. Γιατί προφανώ ε, 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 θεώρησε ότι έπρεπε να το κάνει. Εννοώ, ναι, ότι κάτι πρέπει να πω, κάτι έτσι, κάτι τέτοια. Α ας κάνω μια κόντρα εκεί πέρα, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλα να διαφημίσω και ότι τέτοια και αυτό. Και τον μπορώ να του έλα εδώ να κάνει κανένα. Γιατί το, ε, ε, μονοψήφια κάνει το τζάστο. Οπότε δεν μπορώ να του έλα εδώ να κάνει λίγα νούμερα, λίγο Αλή τέτοια. Δηλαδή, φαντάζομαι έκανε ότι έκανε κάποια καλύτερα νούμερα. Ναι, αλλά, αλλά φαντάζομαι ότι κάνει. είναι ψινάκι, λέει τώρα εντάξει, αυτό ε, τι... εννοώ θα, θα το, μπορώ να το πάρουν στο χαβαλέ, μπορώ να το πάρουν στο τέτοιο, επειδή το λέω εγώ εγώ σε όλο αυτό το πράγμα, πέρα ότι είναι κατακριτέο προφανώ, ε, ε, θέλω να πω λίγο. Εμένα με σε πάρα πολύ η στάση του Ιαν του Του Ιάνντ που δεν είπε τίποτα. Όχι, που δεν είπε τίποτα, που χαζογέλαγε και ε, ε, δεν ξέρω. Δεν είναι. τη στιγμή που έλεγε αυτό, ήταν πολύ σοβαρό πάντως. Ρε, παιδί μου, ναι. Η... Και, ε, και, και η Πινελόπη Αναστασοπούλου είπε τόσο όσο. Εγώ δεν. Δηλαδή δεν δηλαδή τι λέω, να κάνω, δηλαδή δηλαδή, εσύ... στο ναι, live. Θα Δεν Θα τσακωθεί. είμαστε όλοι έτοιμοι γι' αυτό. Εγώ μπορεί να μην ήξερα τι να κάνω. Ας πούμε. δεν Τι που να, να παγώσει εκείνη τη στιγμή. Ή... Και, ναι, και ναι, να πει δηλαδή τι, ξέρω, τι ναι, να κάνω. Είμαστε ναι, live. Ναι. Ο άνθρωπο αυτό δεν έχει κάνει και 15 ώρε πάνελ και Όχι. 30 ώρες ραδιόφωνο. Τραγουδιστής τραγουδιστή είναι. Ναι, αλλά... Δηλαδή του συμβαίνει κάτι στο οποίο δεν ξέρει και τι θέση πρέπει να πάρει εκείνη τη Να κάτσει τσακωθεί με τον ψινάκι, α ναι. πούμε, στον αέρα του τζαστ. Γιατί. Μα, λέει για την γυναίκα σου, άλλο. Γιατί σε και. Αυ... Το... Ναι, εντάξει, δεν Έτσι δεν, είχε... δεν ναι, καλά μια... τα λέτε, Σιλία. Μπράβο, καλά τη είπε. Εμένα να δει τι μου κάνει στο σπίτι. εσύ, δηλαδή, ξέρω. τι θα κάνει, θα πήγε να το χαστοκίσει. Ε, σίγουρα δεν θα τον άφηνα να λέει για την γυναίκα μου live ότι αυτό εκμεταλλεύεται για να πουλήσει. Τέλο θα καθόμουν να θα κοίταγα τον ψινάκι. Όποιο και αν ήταν. <laughs> Όχι ρε, αλλά εφόσον ο ένα το τραβάει και το φτάνει <laughs> μέχρι ένα σημείο και δείχνει ότι τέτοιο. Και εσύ τώρα κάνει δεν πέρα. έχει βήμα η συνατσάκη. Επίσης... Ρε, ό,τι βήμα και να έχει. Θα, θα του λέγα, ωραία, σταμάτα. Θε να τα πούμε εκτό αέρα. Ω, μην τα λε αυτά τα πράγματα τώρα. Ενώ δηλαδή είναι η ώρα. Και άμα το συνεχίσει, το συνεχίσει και εσύ. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα καθό Φαντάζομαι ότι όλοι. Απλά τον έπιασε ίσω αυτόν. Δεν ξέρω, εξαπίνει ενώ πάει. Αυτό ακριβώ. Φυσικά ο άνθρωπο καθόταν. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι τόσο έμπειρο τηλεοπτικά. Ρε, μα έμπειρο. μα εμπειρίσει κάποιο τη γυναίκα στο σούπερ μάρκετ. Αν στο σούπερ μάρκετ δεν με παίρνουν κάμερε, θα με παίζει όλη Έχει κάμερε το σούπερ μάρκετ <laughs> πάνω για να δει τι κλέβουν τα λαντικά. Τέλο πάντων, τέλος πάντων, να τα βρουν αυτή οι μεγάλα παιδιά είναι. Ε, Οπότε ναι, πήγε έτσι όλο αυτό το πράγμα με ψινάκι και με τέτοια. Ο οποίο ε, και βγήκε ηλιόλου μετά και είπε ότι. Γιατί ψινάκι σε άφησε να εννοηθεί, Όχι, δεν άφησε να εννοηθεί, το είπε. Α, το είπε. Ε. Το είπε, είπε. Ήμασταν συνεννοημένοι. Ήταν ένα γεγονό που το είχαμε συνεννοηθεί. Και έκλεγε μία εβδομάδα εξαιτία τη Νατσάκη. Δηλαδή αυτό έβγαλε oh. το στήθο τη, το έδειξε σε όλου του παίκτε. Yeah. Και αυτή έκλαιγε επειδή είπε η έτσι. Και με είπε βιαστή. Και με είπε βιαστή. <laughs> <laughs> και βγήκε μετά η ισχύει, δεν είναι. επειδή μου είναι. Α... ακουμπάς το σώμα μια γυναίκα και το εκθέτει. Χωρί να έχει άδεια να το κάνει. Πάντω ηλιόλιο <laughs> βγήκε και είπε ότι. Ε, όχι, δεν ήταν συνεννοημένο. Προφανώ. Δεν ήταν καθόλου συνεννοημένο. Ναι. Ωστόσο, η Σινατζάκη απάντησε. Ναι. Γιατί εγώ θα πάθαινα Ιαν στρατή, για να είμαι πολύ ειλικρινή. Εγώ. εγώ δεν θα μίλαγα. Δεν ξέρω τώρα αν θα έλεγα κάτι, αλλά νομίζω ότι με το φόβο να αναπαραχθεί και να γίνει χειρότερο ή με το φόβο του τι μπορεί να μου πει ο ψινάκη μετά. Μπορεί να μην μίλαγα. Όμω απάντησε η Ακριβώ, η οποία έχει τεράστιο βήμα να απαντήσει, να τσάκι. Δεν χρειάζεται. Και είπε ουσιαστικά σε δύο μέρη απάντησε. Ότι το ένα είναι ότι, παιδιά, δείτε το βίντεο. Μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να σα πω εγώ τι είναι το βίντεο. Το λέει μόνο του το βίντεο τι είναι. Και πραγματικά ισχύει αυτό. Και δεύτερον, αν ήθελα να πουλήσω ρουχαλάκια που λέει ο Ψινάκη, επειδή ο Ψινάκη έχει κάποια δύναμη στο χώρο, θα έκανα δημόσιε σχέσει. Όχι αυτό. Ναι, σωστό. Ε... Μπορούμε να μείνουμε λίγο στο Ψινάκη. Φυσικά. Σας παρακαλώ. Φυσικά. Γιατί εγώ δεν είχα δει στο YouTube το γυροκομείο. Ποτέ. Οπότε ήταν η παρθενική μου φορά που το είδα στην τηλεόραση εμεί μετά το TV Queens. Πρέπει να πει μια ατάκα όμω και να κάνουμε όλοι μαζί Και τα βράδια του καλοκαιριού, πώ θα περνάτε, αν δεν βλέπετε γυροκομείο, Αλήθεια πούμε. <Credible> Αλήθεια, εμένα μου αρέσει. Ε, 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 ναι, παρόλο που αυτά για τον ψινάκι, εγώ γενικά σαν ψινάκι, ε, τον θεωρώ. δηλαδή να... το γυροκομείο και όλα αυτά. Μ' αρέσει να τα βλέπω αυτέ τι ιστορίε οι γεροντίστικε που πιάνουν τι παλιέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, περίμενε, περίμενε. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. ποιο επεισόδιο είδε. Ένα ε, μπουκάλικ. Το τσαλίκ oh, είχε. Oh. Είχε και τον Μπόγρι. Ο Μπόγρι νομίζω είναι μόνιμο. Α, είναι, είναι μόνιμο πια ο Μπόγρι. Δε, δεν ξέρω, δεν είναι. Είχα δει που πήγε. Είναι recurring character. Ο λοιπόν, καλεσμένο ήταν ο Τσαλίκ. Μισό λεπτό. Ah. Είναι σε ένα σπίτι. Το σπίτι του. Το σπίτι ναι, ναι του. το σπίτι του το, στο νέο Βουτζά. Το σπίτι. Ωραία, το σπίτι του. Έχει ναι. έναν τουράζ με ανθρώπου που δεν καταλάβει να τι κάνουν. Γιατί. Τέλειωσε ο τρομαλιά. Το είδα από την αρχή. Τον οποίο τον λέει άντε, Μωρή που θε τραγουδίστρια, ναι γιατί, ναι, γιατί ο Στέλιος Δρουμαλιάς είναι διαγωνιζόμενο στο Just, okay. Ο οποίο είναι, είναι δημοσιογράφος, ήμασταν στο και μαζί. στο breakfast. Ναι, τώρα είναι στο breakfast, ήμασταν μαζί και στου Κούκου και είναι ρεπόρτερ. Mm. Ωραία. Εντάξει. Και μία mm. κυρία ήταν εκεί, mm? η οποία μάλλον οικονόμω ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, κυρία. Ωραία. Εκεί, ναι. Και απλά περιφερόντουσαν, δηλαδή. Ε, Εξόδεψα 15 λεπτά από το χρόνο. Να προσπαθούσα να καταλάβει τι βλέπει. Που προσπαθούσα να καταλάβω τι βλέπω γιατί δεν γινόταν απολύτω τίποτα. Δηλαδή του έλεγε Έλα, μην φύγει ακόμα. Mm -hmm. Και έλεγε αυτό με έχω δουλειά η Λία. Άντε, Μωρή, που θε να γίνει και star. <laughs> 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 και όχι, όχι, άμα βγήκε, ναι. άμα, <laughs> άμα πα πρόβα απολύεσαι. <laughs> ναι, άμα πα πρόβα πολύ. <laughs> και μετά υπάρχει προφανώ κάποιο αόρατο κρου που μάλλον είναι οι καμεραμέν και οι λοιποι. <laughs> οι οποίοι <laughs> κάνουν το live κοινό, το live γέλιο των friends, αλλά είναι τρει. Οπότε ακούγονται τρία χοντρόγελα ντρών. Δηλαδή. Ναι, αλλά είναι ψινάκι το γέλιο. Πιτρία, δηλαδή έχουν καταφέρει. Μπορώ να το έχουν κονσέρβα. Άκουσα. Ναι, δηλαδή είναι όμω κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τίποτα προ καμία κατεύθυνση. Για λίγο μετά. Ναι. Μετά έκανε γυμναστική με τσιγάρο. Το είδα αυτό λίγο. Με τον Μπόγρι. Ο οποίο ο Μπόγρι είναι ο personal trainer του ψινάκι, δεν κατάλαβα κι εγώ. Τι έγινε εκεί. Τον έβαζε, του είπα, α πούμε, Μπορεί να σηκώσει μια γριά. <laughs> αυτό, ναι, συνέχεια, γενικά τέτοιο. <laughs> τύπου. Και μετά έπαθα εγώ κάποια στιγμή κάτι μου είπε ο Άρη και του έκανα. <laughs> 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 και μου λέει, αλλάζω τη τηλεόραση το τελείω. Και βάλαμε το fallout να βγούμε. Ο Τσαλίκη από την άλλη ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή, εγώ γέλασα πάρα πολύ. Απλά κάποια στιγμή κοιμήθηκα. Δεν αντέχα άλλο. Άρα, συγγνώμη, αυτό που συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή το γυροκομείο είναι το σπίτι του ψινάκη. Πάει κάποιο καλεσμένο κάποια στιγμή. Ναι. ναι. αλλά αφού πριν δούμε πράγματα που συμβαίνουν στην Είναι Καρδάσιαν. Το... Λοιπόν, Όχι, δεν είναι Καρδάσιαν. Καρδάσιαν με late night είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι. Εντάξει κι εσύ, ηρέμησε, δεν είπα Σιγά ότι είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Σιγά και εσύ όλα δεν είναι Λεμίσαι, Ναμίτσι, και, ή, ή, μας. ούτε, ούτε Με άλλτερο μεγαλό σαν το λέει, κοιτάτε που δεν μιλάω και για το σάνελ. Εγώ, Καρντάσιανς είναι. Νιώθω. Small talk, απλά με ύφος ψινάκι. νιώθω ότι οι Καρντάσιανς μπροστά στο χειροκομείο είναι Αντωνιώνη. Ναι, αυτό είναι, Ταρκόφση, είναι Ταρκόφσκι. <laughs> είναι Ταρκόφσκι. Είναι Όσκαρ. Συνεχίζουμε στην ποιότητα λοιπόν. Δεν έχουμε... δείξουμε ότι υπάρχει κι άλλο level, κατάλαβε. <laughs> σωστό, σωστό, σωστό. Δεν έχουμε άλλη σωστό. τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Συγγνώμη, αυτό ήταν για σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω, νομίζω. Δεν Έτσι. είμαι και σίγουρη. Εντάξει, άμα θέλετε, έχω μια καταγγελία όμω Ναι να φύγουμε τελείω από τη τηλεόραση. Εγώ πήγα λοιπόν σε... στην ΚΟ. Και βέβαια δεν ήτανε. Δεν... Είδε όμω από το... Απ το κόμμα στην ΚΟ. Κοκόμο, είναι το επόμενο Και και λίγο σπίτι Το επόμενο είναι μη κόνο Ή κόκκομο Ή κόκκομο ναι Αχ έσχος Λοιπόν θέλω να πω Υπήρξε ωραία ένας τύπος ας πούμε Σε αυτή τη γη Ο οποίος είπε ότι είναι ok να συνδέσουμε Το υπνοδωμάτιο Με το μπάνιο Με ένα τζάμι να καταργήσουμε του φίλε Και να βάλουμε τζάμ. Υπήρξε ένα άνθρωπο ναι. τόσο διαστραμμένος που συγνώμη. είπε ότι στην αρχή τη σχέση είναι πολύ ωραίο να τη δω τη την άλλη. Να σου πω κάτι ναι. πριν συνεχίσει. Έχει έρθει σπίτι μου. Ζω έτσι. Το σπίτι του Άρη, ε, το μπάνιο που είναι μέσα Γιατί στο τζάμ. Γιατί μου κόψει μετά για να πει αυτό. Έχω τζάμι <laughs> διάφανο, χωρί αμοβολή. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Το σκέφτηκε ένα ναι, που ήταν ναι, Πώ, α πούμε, διαδόθηκε και είπαν κι άλλοι ότι είναι καλή ιδέα να. Γιατί αυτοί που είναι μόνοι του, τι να το κάνουν το τζάμι. Αυτοί που είναι φίλοι, γιατί να έχουν τζάμι. Και αυτοί που είναι ζευγάρι, σίγουρα δεν πρέπει να έχουν τζάμι. Γιατί αν έχουν τζάμι, δεν θα ξανακάνουν σεξ. Περίμενε, συγγνώμη. Για ποιο δε, λόγο. Γιατί, περίμενε. Δεν λοιπόν, είχε άκω, άκω. από κάτω αυτό που γυρίζει Όχι. για να το. Ναι, ε, 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 ναι, Λοιπόν, είχε. Απλά, ε, απλά εμπνεύστηκα και θυμήθηκα ότι είναι το δεύτερο χειρότερο που μου έχει τύχει. Γιατί μου έχει τύχει. Ε, δωμάτιο στην Ήδρα, το οποίο είχε μπανιέρα που κλείνε με κουρτίνες και η Δηλαδή ήταν... Πήγαινε στη τουαλέτα απλά πίσω από τι κορτίνε. Εδώ <laughs> <Αυτό> πάλι <laughs> καλά σε ρούμου του <laughs> παιδιά, <laughs> μια <laughs> κουβαλέτα κοινόχρηστη όλη <laughs> και τελειώνει <laughs> το θέμα. Εδώ θέλω να ξαναπώ εγώ, γιατί το πέρασε πολύ στον Τούκο ότι εγώ σε, ζω σε ένα σπίτι που το βασικό μπάνιο, γιατί το άλλο είναι να βεσέ στο mm. σαλόνι, δεν έχει ντουζ, δεν έχει δηλαδή κάτι. <laughs> ναι. Ζω σε ένα σπίτι που έχουμε την κρεβατοκάμαρα. Ήταν ιδέα του Άρη αυτό. Ήθελε να κάνει το σπίτι του Άλφη, τη ταινία του Τζουντζούλη. Γιατί ο Άλφι την είχε oh. την την. Όχι, την... αλλά α πούμε. Ήταν λέγανε καλέ. Σεξ πάντα. Την, ε, πούμε. την Αγγλίδα. Πώ τη λένε καλέ, Τζουντζούλη. Τζιένα Μίλλερ. Τζιένα Μίλλερ. Τζιένα Μίλλερ τη λεκάνε ναι. και, και την έβγαλε. Λοιπόν, έβλεπε. ο Άρη λοιπόν όταν ναι. γνωριστήκαμε, του λέω τι είναι αυτό. Πολύ παγωμένη, γιατί μπαίνω στο υπνοδωμάτιο και βλέπω τζάμι διάφανο. τη λεκάνη και τζάμι διάφανο και στο ντου. Δηλαδή, πε ότι θέλεις να ξέρει, μα χάλε ρε παιδί μου. Ναι, αυτό πώ. Και εκεί διαφάνει. Με αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 10 δηλαδή ακόμα, όταν κάποιο θέλει π.χ. να πάει τουαλέτα να κάνει οτιδήποτε. Όχι απαραίτητα. Δηλαδή, να πληθεί, να κάνει κάτι. Α, νόμιζα. Λέει στον άλλο, βγαίνει έξω από το δωμάτιο. Ωραία, μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει πώ διαδόθηκε αυτό. Αυτό έχει βρέσει Δηλαδή. Λόγω Όχι. Αλλά μπορώ να σου δώσω το τηλέφωνο αυτού του αρχιτέκτονα ναι. που το έκανε στον Άγιο. δεν είναι σαν... πώς... Να του στέλνει σου κάθε μέρα. Πώ διαδόθηκε η θεωρία τη επίπεδη γη. Κάτι τέτοιο διαδόθηκε μέσω social media. Ο Γιάννη του Δεν κατάλαβα. Έχεις κάτι να κρύψει. Αυτό είναι. Ναι. Δεν είναι όλα τα προβλήματα. Έχω να κρύψω πέρα εμένα σε... στη λεκάνη ναι. να κάνω ανάγκη μου. Αυτό έχω να κρύψω. Ακριβώ. Το μυαλό αυτών των αρχιτεκτώνων, ένα νέο ζευγάρι είναι πολύ σεξι. Είμαι υπέροχη, είμαι πάρα πολύ καλή. Είμαι αξίζω, υπέροχη. Αξίζω. Λοιπόν, οπότε. σου λέει, δεν χρησιμοποιούν τη τα νέα ζευγάρια. Δεν απλά Μα είναι ότι δεν τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να μα δει. κοιτούνται μέσα από το τζάμι. Κατάλαβε, υπάρχει πόθο. Τι τι φαντάζεσαι, να έχει δυσκύλιο ο Άσο και να ξεκοιτάει και να μου λέει Ασταυρωθεί τα βλέμματά σα. Ο ένα στο κρεβάτι και ο τη και να κοιτιούνται. Δεν σε φάση. Λοιπόν, εγώ ζω έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Ακόμα oh. ζω έτσι. Ακόμα Καλό ζω έτσι. Κουράγιο. Λοιπόν, Πολύ δύσκολο. Αλήθεια. Ε... Όχι όσο δύσκολο, πέρασε μια Σοφία, να ξέρει. Έχετε δει αυτό το ρομπότ, το AI τη Σοφία ναι. που γυρνάει. Αυτή λοιπόν είναι αυτό το ρομπότ που πήρε στην συνέντευξη Καρναού, το που πέρασε από όλα. το YouTubers. οποίο είναι σαν. Τη φτωχή μπιμπιμπό του AI, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι οριακά κουρδιστή. Αυτό, άκου έμαθα. Ότι αυτό το ρομπότ λέει, υπάρχει καταρχά 10 χρόνια τώρα και γυρνάει, λέει, και μπορώ να τον νοικιάσει ακόμα λέει, και εσύ. Δηλαδή, πώ πάει η Θόδη στα πανηγύρια το, 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 καλοκαίρι, γυρίζει 30 πανηγύρια. Έτσι και η Σοφία. Δηλαδή, γυρίζει, είναι στην Ελλάδα κάνα μήνα τώρα. Πόσο κάνει να τον νοικιάσει. Δεν ξέρω, το Θέλ, ψήφισμα. Θέλω, να θέλω το... Όχι, όχι, αλλά θέλω να ξέρω την τιμή, τι παιδί. Δηλαδή, τι δηλαδή, κάνει, πονταρχάς... 300 ευρώ, 1500 ευρώ, 10.000 ευρώ. Θέλω να μάθω. Μπορεί να την νοικιάσει και σε αυτό το site που λέει χρόνια πολλά στου φίλου σου. Που μπορεί να νοικιάσει την Εφηθόδη και να τραγουδίσει χρόνια πολλά στου φίλου σου. Α, αυτό που το έχετε δει. Αυτό. <laughs> <laughs> που, που, έχει κάνει, κάνει 30 ευρώ ξέρω να σου Ανάλογα, ανάλογα το καλύτερο η μανίδη σε αυτό και σκέψου να είσαι ένας από αυτούς και να σε κοστολογούν στα 30 ξέρω. Όχι, εσύ το θέτεις το ποσό. Τι πόσο θε. Ναι, ο καθένα θέτει το ποσό που. Αν δεν σε βγάζει σαν χρηματιστήριο. Όχι, όχι, όχι. Άρα περίμενε. Αυτό. Το... Τι, το κασέ εσύ το λε. Λες εσύ, εσύ Εγώ, τώρα, ναι, κυρία Μπίρακο, θα θέλαμε πραγματικά να είσαι να να στο site μα. λες πάρα πολύ ωραία παιδιά. 100 ευρώ με δίνω εμένα για την καλημέρα και την καληνύχτα και τα χρόνια πολλά. Εγώ Γιατί μπορώ λες να, και να πω Ότι Γράφει ό,τι μήνυμα θες, Δεν είναι μόνο για χρόνια πολλά και τέτοια. Μπορεί να πει στο αλουνού, ξέρω εγώ, ό,τι θε. Τι, θες, τι λοιπόν. πάω εγώ και τα γράφω. Είναι ναι. AI. Όχι και το γράφει, παίρνει το κινητό σου και λέω: Θέλω την κυρία Μπυράκου να πει χρόνια πολλά. Ξέρω εγώ στα νηψάκι μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Παίρνει το κινητό σου, έρχεται το request, κάνει το κινητό. Γεια σου, μικρέ Ευαγγελάκη, τι κάνει. αχ ξέρω εγώ και τέτοιο. Ο Θείο αγαπάει πάρα πολύ χρόνια πολλά. Μα το κλείνει, το στέλνει εκεί πέρα και το στέλνει στο παιδάκι. Ή στον... Αφού έχει πληρώσει. Και εδώ θέλω να Πάρα πω. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Α, που και συγγνώμη. Επίσης, και επίση μπορεί να είναι και. Πώ το λένε, και για φιλαθροπικό σκοπό. Δηλαδή, εσύ ναι, ναι, ναι. μπορεί να πει: Θέλω 100 ευρώ, αλλά θα τα δώσω όλα για το χαμόγελο το δικό μου. Θα πάω τα φτιάξω τα δόντια μου. Ενώ <laughs> κατάλαβε. <laughs> εδώ, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα του mm. γυρίσματο, υπάρχει ένα άτομο. Mm. Ένα υπάρχει. Αυτό το άτομο, λοιπόν, έχει στείλει χρόνια πολλά σε ένα άλλο άτομο σε αυτή την εταιρεία. Δημήτρη, γεια σου. Ε... Με την Εφηθόδη. Μπράβο. Το έχει στείλει χρόνια πολλά. Μπράβο. Εντάξει, θα έπρεπε. Αυτό το, είναι το κάμεο που είναι το ξένο που είναι πολύ γνωστό. Που ναι. έχει μέσα αθλητέ, δηλαδή ακόμα ξέρω εγώ πάρα πολλού παίκτε Ρεάλ Μαδρίτη και τέτοια. Και πολύ διάστημα του όφη. Μα, η Μαριλού τώρα σκέφτεται να κάνει δώρο στον πάνω ένα παίκτη τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ναι, ένα παίκτη που θέλει δεν θα κάτσει. Ποτέ. Ποιον θέλει. Ένα είναι ο παίκτη στο σπίτι το δικό μα. Ποιο. Κριστιανό ε, όχι, ρε, ο Κριστιανό Ρονάλντο τώρα τι ανάγκη Άνιση. να έχει τώρα. σίγουρα. Ε, μετά είναι ο Σέρχιο Ράμο. Αυτό μπορεί mm -hmm. να είναι. Mm -hmm. Παίζει mm -hmm. να έχουμε Σέρχιο Ράμο. Mm -hmm. Πόσο 100 ευρώ κάνει ο Σέρχιο <laughs> ράμος, 100 ευρώ σε έχει 100 ευρώ ούτε που σε κοιτάει στα καμιά μάτια. Έκτωση. Και να του στείλει, μπορούμε <laughs> να κάνουμε κάτι καλύτερο. <laughs> Κύριε Ιντουσαμούλετερ! Πε το Εσύρε και στα δίνω! Τα βρίσκουμε! Πάντω η Σοφία, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στη Σοφία, αφού πήγε για συνέντευξη στο Γρηγόριο Αρναούτογλου, νομίζω η κυρία Νιαθρασκιά μίλησε μαζί τη μια γνωστή γυναίκα τέλο πάντων. Δημοσιογράφο. Όχι στον Αρναούτογλου αυτό. Η Σοφία, λοιπόν, πήγε σε ένα event, σε μια σαν να λέμε Μεκ σε μια ξέρω εγώ Expo. Ε, ναι, ένα στη Θεσσαλονίκη. Είχαν κάνει στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο. Ε, ε σαν έξυπνο, όπω το είπε για την τεχνολογία όμω. <χει> ο έξυπνο νομό, <χει> κάπω έτσι το λέγανε. Η έξυπνη <χει> πόλη μα, η, η έξυπνη, περιφέρεια. Όχι, <χει> <χει> σου ορκίζω, ήταν πολύ. Είναι χειρότερο από αυτό που ήταν σου λέει. Ήταν, ήταν κάτι τέτοιο. <χει> ναι, ωραία. <χει> η έξυπνη περιφέρεια. Και... Τι, τα <χει> τρίκαλα. Ναι, είναι, όχι, όχι, στη είναι η έκθεση Beyond δεν είχαν τον Beyond, ήταν πιασμένο. Beyond στη Death Expo στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και έχουν στήσει λοιπόν τη Σοφία εκεί σε ένα backdrop. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να κάνει κάτι ή δεν έπρεπε, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε. Γιατί η Σοφία πήρε φόρα, ξεκίνησε να κουνιέται. Πώ πήρε φόρα, Εμένα έχει κάτι θα που ακούει. πω πηρε φορα εχει κατι που ακουει μαλλον σαν την και... Αλέξα. Στην κάτι. Πήγε. Και <laughs> <laughs> ξεκινάει, πέφτει από το σκαλί <laughs> και, ναι. και ακούγεται ε, θαλονικιός Όπα, όπα, <laughs> όπα και <laughs> έπεσε με τα μούτρα η Σοφία. Οπα. Είναι ό,τι πιο φανταστικό έχει γίνει. Yeah. Αλήθεια, πρέπει να μπείτε να το δείτε γιατί. Όχι, Τι πέφτει την προμήτα τη κάτω ημένη, και μωρέ. φωνάζει ο Θεσσαλονίκη. Όπα, σαν να λέμε όπα, γιαγιά, γιαγιά, όπα. <laughs> και <laughs> λένε ότι η Σοφία έπαθε κάτι. Δηλαδή, χάλασαν κάποια parts και πρέπει να πληρώσει τώρα. Κάντε να, να βρει τώρα και την πα στο μάστρο τη Σοφία και ένα άλλο τώρα δεν θα το. Πότε... Για πότε τη θέλετε. Για μεγάλη πέμπτη δεν θα το έχει μεγάλη πέμπτη. Δεν με βγάζει με τίποτα. Δεν πλακέτα. μπλακέτα δεν έχω την παραγγείλω απ' έξω, δεν θα αργήσει. <laughs> ένα μεταχειρισμένο τζιπ τώρα, άμα, άμα <laughs> του, κολλήσει η πλακέτα, ναι, αλλά <laughs> δεν θα, δε θα, το ξέρω την Τετάρτη, Σοφία, συγγνώμη. Ε, εσύ το πήρε το αυτοκίνητο. <laughs> το πήρα, ναι. Ε, γιατί δεν ήρθε με αυτό σήμερα. Γιατί δεν κυκλοφορώ. Α, έχει και αυτά. Έχουμε και αυτά. Τι, εγώ τα έχω, εσεί τα έχετε που στην εγώ πόλη έχω πρέπει ελεκτρικό. να. Έχει... Ε, <laughs> να, σε σοφία Πρόσεξε μη σου βάλει κανένα πρώτη Και πάει μόνο το αυτό και είσαι από πίσω Και να, και να φωνάς μήνα Όπα, όπα, όπα <laughs> Μια και είπε ηλεκτρικό όμως mm. ε, ε, Συνέβη κάτι Όχι σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο Σε σταθμό του ηλεκτρικού <laughs> Κρίμα που δεν έχουμε ε, ε, Και εμείς <laughs> <laughs> Λοιπόν, τι συνέβη Βαγγέλη Σε ένα σταθμό ε, του ηλεκτρικού Αλλά κανονί, γύρισαν μια ταινία ε, ενηλίκων, μια ερωτική ερωτική Α, ταινία, ενηλίκων. πορνό κανονικό όμω, όχι τύπου Συνατή Η Εμμανουέλα. Αν ενηλίκων, αλλά είπε άστο, δεν πειράζει. Ναι, πάμε. Άντε, πάμε όλο, πάμε, <laughs> Σοφία, <laughs> Σοφία δώσε. <laughs> Και είναι στη φάση ότι δεν ήταν αυτό που λέμε εξή το soft, ήταν κανονικό κανονικό. Που τι έγινε, πήγανε κανονικά <laughs> στη <στονίκο> γραμμή 1 <Ενώμη>, του e <laughs> Ισα. Ναι, e Μου κάτι, ήταν ενώ εν, χρη, εν, χρησιμοποιείται αυτό ο σταθμό του Ισα. E <laughs> ναι, όχι πρόσκληση, κανονικά. Περνάει λέει το τρένο. Περνάει ο ηλεκτρικό ο σειρμό, λέει: Πότε έρχεται το επόμενο, Κοιτάνε αυτή, έχει τηλεδίκηση εκεί πέρα. Λέει: Σε 15 λεπτά, πάρα πολύ ωραία λέει. Και κατεβαίνουν στι ράγε. Στείνουνε στι δράγε φώτα κάμερε. ο άλλο ντούρο. Ντούρο ο άλλο. Μπαμ κατευθείαν ξεκινάει. Τι, δεν ξέρω. Δύο λεπτά. Είναι επηρεασμένο Είναι και, το. Εξ, Πώ αυτό, το εξάθιν, που λέει. Πού πρέπει να πιάσει Χωρί το μεταξυ τωρα σου λεει να το κανω ακομα πιο καυτη τη σκηνη και κανονικα γυρνανε τελειωνει ολοκληρωνουν κανονικα χαιρετουρε και αυτα τα μαζευουν ανεβαινουν πανω παλι απο τι και συφεύγουν. Να ρωτήσω Αλήθεια κάτι. Πιο... Ρώτησαν κάποιον από το σταθμό που έρχεται το επόμενο τρένο, ο... σωστά. Δεν έχει εκεί κάτι πάνω. Α. Ε, δεν... Παιδιά, να σου πω κάτι: Αν είστε πλούσιε και δεν πηγαίνετε με το εγώ με εγώ το... θέλω με το... να σου λαού. πω για το δικό μου το, το μετρό. Εγω... Ναι. Ε, το μετρό που εξυπηρετεί την περιοχή μου είναι ο σταθμό Παλίνη. Αυτή στο πειρά... σταθμό Παλίνη, λοιπόν, δεν έχει να αγοράσει εισιτήρια ούτε να χτυπήσει το εισιτήριό σου. Ναι. Αν έχει εισιτήριο παλού, που δεν πουλάει πουθενά, πρέπει που να έχει πάρει από άλλο σταθμό, δεν μπορεί να βγει μετά. Δηλαδή, αν πάρω... θέλω να πάω, α πούμε, στο Σύνταγμα. Ναι. Και Για να γυρίσω μετά... μια ταινία πες και... <laughs> να, να γυρίσω την ταινία μου Και δεν μπορώ να βγω μετά Δεν μπορώ να χτυπήσω το ειστήριο να βγω Γιατί δεν έχω χτυπήσει να μπω και κάθε φορά πρέπει να έρθει κάποιο και να του εξηγήσω ότι έχω εισιτήριο και κέκ. Ναι, και και αλλά και αυτό... ναι, να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορούμε <σzet <ở> <σzet> να γυρίσουμε κάτι. <Sets> <Aquweh> αυτό θέλω να σου πω. Δεν κρανεί ο τόπο. Αυτό ήθελα να σου πω ότι όμω, αν σου είχαν ένα <σzet> γύρισμα τη φορά, θα ήταν πιο exciting αυτό η αναμονή που έχει. Να κάνουμε μια παραγωγούλα και να πάρω οδηγό να μην χρειάζομαι το να χτυπήσω εισιτήριο. Σωστό. Επίση, μπορεί πάρα πολύ απλά ο Ισαπ να πάρει τι σκηνέ από το βίντεο, να τι παίξει κανονικά μήνυμα στην τηλεόραση και να πει να τι παθαίνει μα δεν εισιτήριο από εδώ Πέρα. Έχει αυτό, <laughs> δεν έχει ρωτήσω τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι πρόστιμα, τώρα, πώς ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, πέραν από την πλάκα, <laughs> πώς, γένει αυτό, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή γίνεται να, κάνανε σεξ 15 mm. λεπτά με κάμερες άνθρωποι. Τι ώρα. Στις ράγες Μήπως... και να μην... Μήπως... Βράδυ, βραδινές ώρες σκλή... ε, 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 δεν λειτουργεί μετά τις δύο παιδιά, δεν λειτουργεί. Κάποιοι σταθμοί be... μπαίνεις μέσα, γυρίζεις ε, την ταινία σου και φεύγεις μέχρι τις 6. Μήπω δεν έπρεπε Μήπως... να γίνεται αυτό. αυτό. Δηλαδή, αυτό, να μην μπορεί ναι. να μπει κάποιο στι ράγε. Το φανταστικό είναι ότι μπορεί να είναι και πολύ οικονομικό. Δηλαδή, να μην χρειάζεται καν κάμερε να το πάρει από τι ασφαλείε. Σου βγαίνει σίγουρα φθηνότερα αυτό από τα Airbnb και τέτοια τώρα. Τίποτα, 50 ευρώ. Σε Ακρόπολη σου σε σταθμό Ακρόπολη. Δηλαδή, το ίδιο είναι και το ένα και το άλλο τώρα. Να ρωτήσω κάτι και τώρα που αποκαλύφθηκε γιατί για να το διαβάσει τι ειδήσει αποκαλύφθηκε. Α πούμε, θα ζητηθούν τα ρέστα σε αυτήν την εταιρεία παραγωγή. Είναι γνωστή, μπορούν να την βρούνε. Πρέπει να δουν πάρα πολλέ να κάνουν search στο Pornhub, α πούμε. Τώρα είναι. In trains ή I mean, on rails. Δεν νομίζω ότι είναι γνωστή η εταιρεία. Ε. Αφήστε του ανθρώπου μου, ρε λίγο να διασκεδάσουν λισάξατε εταιρείε. Λυσάξατε. Πάντω αν α πούμε. Α... Ναι. τρένο. <laughs> Τόση ώρα δεν ψάχνω Αυτός κάτι. είναι ο τίτλο. <laughs> αν πάντω επειδή μου είστε από αυτού που. <laughs> κοιτάνε αυτά τα sites που εμείς δεν είμαστε. Ψάξτε ρε παιδί μου, γράψτε η σαπ στο search, train, Βάλτε το link κάτω από το Spotify να μας δείξει το επεισόδιο. Και βάλτε στο Spotify. Βάλτε his what is up. His what is up. Τε, Ωραία. Λοιπόν, μένουμε στο κλίμα αυτό γιατί ο Άρης Πηλιοτόπουλος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Φίλε, ναι. τι μεταγραφή είναι αυτή. Ούτε. Ε, τώρα μιλάμε, είναι σαν να πάει φωτιά ο Ολυμπιακό ενώ τώρα είναι. Όχι. Γιατί. Για μένα είναι ό,τι πιο ειλικρινέ έχει γίνει <laughs> στο ΣΥΡΙΖΑ. Βουλεφ... Πιο upkeeping με την πολιτική Κασελάκη τόσο καιρό. Αλήθεια. Δηλαδή αυτό έλειπε. Ο Σπιλιοτόπουλο. Δηλαδή ο Κασελάκη, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. το πατρί θρησκεία οικογένεια το έχει πιο πολύ πει από το Γιώργη τον Αυτιά. Το λέει πιο ναι, συχνά. Πατρί θρησκεία οικογένεια στην πλοία, Κάπω έτσι. Όχι, είναι ντάρι ντάρι. Δάρι δάρι, είναι κρουαζιέρα με τον κολλητό και σκαφάρα. Δηλαδή είναι. δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Ε, και τώρα λέμε ότι okay, πήγε ο Αρισπιλιοτόπουλο. Το περίεργο θα ήταν να μην πάει ο Άρη Πιλιοτόπουλο ο... σε ναι, αυτό το αλλά, κόμμα. να πάει ναι, 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 η, η, η Κανέλη, ξέρω, Ναι. Κάτι Ο, τέλη, ναι. <laughs> ο Άρη, Είναι κατά το τσιγάρο. Ο Άρη Πιλιοτόπουλο είναι σε φάση όταν είναι και που. Κυπουργο... Δεν ήταν μόνο απλά ένα βουλευτή μια δημοκρατία. Ο... Πώ ο δεν παιδί μου κατέβαινε το Πασόκ με ευρωβουλευτή. Απλά εντάξει. Ο άλλο ήταν υπουργό. Είχε κατέβει για δήμαρχο Αθηναίων. Βεβαίως. Είχε, είχε Λανή... δώσει αυτό. Είχε κάνει τα μαυρίσματά του. Ναι, έχει κάνει φωτογραφιάρε πάνω σε ιστιοπλοϊκά. Θυμάσαι με τα λευκά τα ρούχα εκεί πέρα που πιάνει τα βούτα και το κατάρτι έτσι και καθόταν εκεί πάνω. Ωραία πράγματα. Και στην και... Να σας ναι, σα πω όμω κάτι. Ρε, παιδί μου. Τώρα... Να σα πω όμω κάτι. Mm. Είναι εκτό φας πολύ καιρό. Ναι. Κατάλαβε. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με μία λογική. Είναι μεν δεξιό, αλλά δεν ήταν active εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μπορεί ο άνθρωπο να έχει αλλάξει γνώμη, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου. Δεν, όχι. <laughs> 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 ναι, και εγώ δεν. Όχι. <laughs> όχι. Απλά πραγματικά δεν είναι ότι πιο ταιριαστό ρε παιδί πως ήταν στο τέτρις που τα μάζευε όλα αυτά και ναι, έκανες ναι, αυτό ναι. Να, να μπει τα, τα τέσσερα να φύγει Να μπει όλο. γραμμούλα. Λε. Αυτό έγινε εκεί. Ά, Άρα είναι η γραμμούλα ο Άρης το τέταρτο Είναι η γραμμούλα που ολοκληρώνει καν στο απόλυτο τέτρις. Δηλαδή μου κούμπωσε κατευθείαν λέω ναι ρε φίλε ναι. Και τι θα κάνει όμως εκεί νομίζω θα είναι σύμβουλος επικοινωνίας. Σολάριουμ. Ναι, ναι το 7 θα κάνει την άλλη φορά. Δεν το 8 σας σα διέλυσε, σα έκοψε. Ενώ θα του λέει τέτοια. ε, Βαθμού, Καλύτερα να κάνετε το Καρύμπια. Το Καρύμπια δεν είναι ωραίο. Σα κάνει λίγο καφέ. Ναι, σα κάνει κόλλο το Βραζίλ. λοιπόν, θέλω να πω. Εν τω μεταξύ, περίμενε ένα λεπτό. Ξέρουμε ο Κασελάκη σε ποια νησιά είναι τώρα, γιατί συνεχίζει να είναι σε νησιά. Δηλαδή, έχω την εντύπωση. Μα αυτό δεν είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει διακοπέ ο Κυριάκο. Τώρα έχει να κάνει διακοπέ Διακοπές, κάνει διακοπές, πάει και μιλάει σου δίνει σε... αυτό που θες. Θυμάσαι τον Αρναού. Θυμάσαι <laughs> <laughs> τον Αρναού το γλυκίν την εκπομπή παλιά που συναντούσε γέρους γριές και νομάδες. Τώρα θα, νομίζω, θα την κάνει ακόμα, πάλι. Ναι. Ε, ε, την Είναι μία από τις εκπομπές του. Το κάνει ο mm. Κασελάκης. Δηλαδή πηγαίνει στα νησιά, βρίσκει τους ντόπιου, τους ζητάει τα προβλήματά τους. Πίνει όμως τσίπουρα, έχουν γλέντια, τρώει λίγο καιρό. Εγώ ξέρεις τι έννοια έχω. Για να κάνει 29 νησιά, mm. όσο γρήγορα και να τα κάνει, και δύο τη μέρα να κάνει, φοβάμαι ότι θα έρθουν οι ευρωεκλογέ και θα τον βρούνε στη θάλασσα. Δεν θα ψηφίσει καν, δηλαδή δεν θα προλάβει. Επιστολική καταρχά. Δεύτερον, ναι, ε, δεν, είναι και είναι, ο δεν ο ο πάει και με τη Δημητρούλα. Μένα εκεί πέρα πηγαίνει κάτι ξακοσάρι, μηχανέ, έχει πάνω, το άλλο. Το οποίο λέγεται παραφρόν. Ναι. Και ο Άδωνη Γεωργιάδη το ανέβασε με κυκλωμένο το όνομα. <laughs> ναι. Όλα ελληνικά, όλε οι λέξει ελληνικέ είναι τρίτο μάθημα στην ελληνική αγωγή αυτό. Το παράφρον παραφρόν ότι είναι ελληνικέ όλε. <laughs> θέλω, <laughs> θέλω να σα πω ότι επιτέλου να πούμε ότι στον κόσμο που ανησυχεί ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ θα παίξει και φέτο στην τηλεόραση. Και γιατί το λέω yeah, αυτό. Φυσικά θα... θα, παίξει. Κανονικά. Ναι, πέρσι όχι. δεν έπαιξε. Δεν κατάλαβε. έπαιξε και πέρσι. Αλλά τι έγινε φέτο. Βλέπω σε ένα post, νομίζω, ένα site. Σα... Νομίζω τη Life. Δεν θυμάμαι ακριβώ ποιο site ήταν. Στο Facebook. Και έλεγε Τι συμβαίνει φέτο με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ναι, πλακώνονται για τα δικαιώματα. Και πρόσεξε. Χρόνο. Και δεν πατήσαν όμω το άρθρο το οποίο έλεγε αυτό το πράγμα για τα δικαιώματα. Και θα προβληθεί στην Ελλάδα τον Αντένα κανονικά. Δεν, δεν το πατήσανε μέσα το άρθρο. Και τα σχόλια πρέπει να έχει. 1500 σχόλια από κάτω που ήταν σε φάση νέα τάξη πραγμάτων, βέβαια μια σειρά βλέπαμε τις Άγιες Μέρες και μας την κόψατε, αλλά βάζετε τα αυτά με τους γκέι και τους τέτοιους, δεν καταλαβαίνεις από τα 1500 σχόλια, δεν σου κάνω πλάκα, τα 1400 ήταν τέτοια και τα άλλα 100 ήταν διαβάσει το άρθρο. πραγματικά... με ναι. ναι. το μεταξύ είναι πολύ αστείο ότι είναι αυτά, ξέρω, είναι πάρα πολύ hot. Ναι. Και τσακώνονται τα κανάλια συνέχεια. Ποιο θα δώσει πιο προ... Και ο Παπαφλέσας επίση. Και η επαφέ ναι, σα, δεν είναι. Ναι, ναι. 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 Με τον Παπαμιχαήλ. μιχαηλ ναι. Αυτό είναι το ό,τι πιο hot. Τι πέφτουν όλοι να κάνουν να μπιντάρουν να το πάρουν. Ε. Αλήθεια. Τώρα. Ναι, ναι. <laughs> να ρωτήσω κάτι. Ο από την Ναζαρέτρε, παιδί μου, πιστεύει ότι αν η γενιά των γονιών μα κάποια στιγμή ναι, ναι. να χτυπήσει ναι. ο ξύλο, φύγει. Θα συνεχίσει να βλέπετε να είναι hot. Ε, εγώ όταν ήμουν παιδάκι το βλέπαμε αυτό. Εδώ ναι, δεν τώρα δει, όμως... Όμως... σταμάτησε να παίζεται όμω που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδάκια. Η πριγκίπη σα ίση. Με το κουβερτά Με Ρέμι κουβερτάκι Ρέμι στο μόνο ρεπό. Και ναι, η μελωδία τη ευτυχία. Ναι. Της ευτυχίας. ναι. Είναι αυτό είναι το τα... παίζουν καμιά φορά για την ταινία. Αλλά τη σειρά, την πριγκίπισσα Σίση ah, με τη Ρόμι Σνάιντερ. Και θυμάσαι και τα παίζανε κάθε Πάσχα. Τα... Αυτό και αυτό. Ο Τίμο Θιντάλτα. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντα. Ο, τα... ο Ρίτσαρτ Τσάμπερλεϊ. Τα πουλιά Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντα. Ούτε αυτό παίζεται πια. σω προτιμούν να. Παίζεται γενικά αυτό, αλλά όχι τι μέρε αυτέ. Αυτό ήταν ο παπά, δεν ήταν. Ήταν παπά. Ήταν θυμάσαι που το κάναμε και εμεί μετά. Με το Ζαλμά. Ναι, ναι. Σαλμά και τη Θεοφανία Παπαθώμα. Έτσι μάθαμε τη Θεοφανία Παπαθώμα. Ψήθηρη το κραγιά, ψυχή. Πριν, πριν σου πει ότι σε ψεκάζουνε και ότι η Αφρικάνικη oh. σκόνη είναι πλάνο, ήταν oh, με ναι. τον Παπά. Είχαμε δικό μα Ρίτσαρτ Σάμπερλεν. Γιατί κοιτά το το τον Γρηγόρη Ρενό, το γλουτί Γιατί το πιάσαμε πριν στο στόμα, στο μα για τι ε, 16 εκπομπέ που θα παρουσιάσει φέτο διαφορετικέ. Δεν είναι 16. Πόσε είναι, είναι 8. Ε, Σταμάτα. είναι 3. είναι 3, αλλά η ταξιδιωτική είναι μικρή. είναι special. Είναι limited series. Ελπίζω να, μου δώσει πολύ έτσι να βλέπω. Τέλο πάντων. Όχι. Όλα τα καλά θα βλέπει. Γυροκομείο θα βλέπει. Και γιατί δεν αρέσει. Ποιο. Ο εκατομμυριούχο. Δεν μ' αρέσει με τον Αναούτογλου. Γιατί ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει, αρέσει με Δεν με τίποτα. Εμένα μ αρέσει, μ αρέσει, που παίρνει υπερβολικά πολλή ώρα και δεν έχει τρόπο. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Για να κρατήσει σε αγωνία το κοινό και τον παίχτη, πρέπει να είσαι λίγο πιο έξυπνο. Ζε παιδί αυτό κάνει. Α, δηλαδή είσαι σίγουρο ότι η κοινωνία. Όχι, ρε, γιατί έχει πλάκα. Έχει, λέει και, και οι πληροφορίε έχουν και ακουστικό υπαρουσιαστή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε <laughs> πάρα <laughs> πολύ. <laughs> δηλαδή, άμα, άμα δεν είχε. Παρ' όλα ναι. αυτά, εγώ θέλω να τον ξαναδώ σε αυτό το ταξιδιωτικό, να δω πώ είναι πολλά χρόνια μετά. Κοιτά, αυτό κάτι το οποίο καλό ήταν κάτσε, κατάλαβε. Δηλαδή δεν έπρεπε να, έπρεπε να μείνει. Ωραίο ήταν αυτό που έκανε. Δεν Να μην το ξανακάνει. Όχι, να το ξανακάνει. Α, αυτό Το, το, το ταξιδιωτικό αφού. αυτό έχει φοβερή θα... εγώ και για αυτό του αυτό, είναι. Μια... αυτό που έχει αυτό ο παρουσιαστή. Είναι αυτή η επικοινωνία με ναι. τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει. Και σε τελική ανάλυση για μένα περνάει τέτοια φάση τηλεόραση που αλήθεια δεν, ναι, δεν μου φταίω <laughs> Είναι, <laughs> καλό ναι. του. Όχι, δεν είναι Είναι καλό του Άκη φέτο το ταξιδιωτικό. Δεν το έχω δει. Άκη. Φουτούρ. ναι. Δεν το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει πολύ λίγο. Αλλά ναι. Ξέρετε τι είναι κακό αυτό. Τι. <Άκης>. Ε, σχέδε, <laughs> γι' αυτό σε κοιτάω. Δηλαδή, αυτό βέβαια, λέω. Δηλαδή, δηλαδή, αλήθεια, όχι, δούμε... ενώ από άποψη πλάνων αυτά και τέτοια είναι πάρα πολύ ωραίο και τα νησιά γιατί πάνε σε, δεν πάνε ξέρεις όλο. Δεν είναι ωραίο. Με και, είναι και, ωραίο κόνσεπτ. Και, και, και επειδή μάλλον είναι και ο, ξέρεις, κα, μεγάλο κανάλι και είναι γνωστός ο Άκης, πάει κόσμο, ενώ έχει... φούριο δηλαδή πηγαίνει ο Άκη στο χωριό και είναι 50, 50 άτομα από κάτω. Ναι, αλλά δεν το σου λείπει κάτι από την επικοινωνία του Άκη με τον κόσμο. Και του λείπει του Άκη γιατί δεν, ξέρει θέλει επικοινωνία ο Άκη. Ε, αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να το συγκρίνει. Ναι. αυτό που είχε, α πούμε. συγκρίνει αυτού Ο Φερεντίνο. Όχι, ούτε, ούτε Όταν έβγαινε στον στο δρόμο και σταμάταγε στα χωράφια. Ναι, ναι, ναι. δηλαδή και ο Αρναούτογλου και ο Φερεντίνο έχουν ναι, με τον ξένο όμως, άνθρωπο ναι. όταν μιλήσουν. Ναι. 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 Ε, εγώ είμαι σχολή σε άκη. Αλήθεια. Άκης, δεν μπορώ. Σε, σε, προσωπικότητα. Ναι, αλλά δεν βγαίνει στα χωράφια. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ δεν θα ήταν τα αγαπημένο μου, αλλά άμα ήταν δουλειά θα το έκανα. Εγώ ρεπορτάζ με τίποτα. Έτσι είπε και αυτή στον ηλεκτρικό. Δεν είναι That's what she said. Να σας πω, ναι. πριν χαιρετήσουμε και πούμε και Καλό Πάσχα και όλα αυτά που πρέπει να πούμε, Α, ναι. να πούμε ένα φιλί στη Χριστίνα Τιζάρδα που μας ναι, βλέπει. Ναι, φυσικά! Ah. Και ξέρετε, μας ακούει στο Μπορντό γιατί είναι mm. για δουλειά εκεί με ένα κρασί έτσι, ωραία. Με ένα κρασί, ωραία, και να ξέρει θα καλέσει και εσένα την αφεντιά σου γιατί μα σίγουρα θα μα καλέσει event. Ναι. Θα καλέσει και εσένα αυτή τη φορά. Στον Μπορντό. Όχι, στον Μπορντό. Δεν θα το κάνω το Μοσκάτα, άμα Στον είναι. Μπορντό από τη Σιλιά του, Ευαγγέλη. <laughs> λοιπόν, τι ναι. θα κάνετε το Πάσχα. Τίποτα. Θα μείνει Αθήνα. Αθήνα. Θα μείνει Αθήνα. Θα φυλά στα. Στα τουριστικά ενοφορία. <laughs> <σπάτη. laughs> όχι, όχι. Πώ και έτσι. Θα κάτσω εδώ. Εσύ? Εγώ θα πάω στην Αράχοβα λίγο. Oh. Μα έχουν κάνει καλέ και τη φίλοι μα. Όχι, και η καλέ. σω θα πάω στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν είναι σίγουρο. Το δεν είναι σίγουρο γιατί πρώτον ο Άρη έχει κάποια θεματάκια, κάποιο λόξιγκα. Ε, αλλά νομίζω το ξεπεράσαμε. Κυρίω όμω δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα που ηχογραφούμε και είναι Τρίτη. Ναι. Και εγώ φεύγω Τετάρτη. Ε, αν οι ελεγκτέ ενεργέ κυκλοφορία θα αποφασίσουν αργότερα σήμερα ότι θέλουν να απεργήσουν πρωτομαγιά, δεν να το να ξέρω. Κάτι. αυτό ναι. Άμα γίνει αυτό, δεν σου επιτρε... επιστρέφουν, επιστρέφουν τα χρήματα. Ναι. Και τι να γίνει, ναι. και τι να κάνω εγώ, Δηλαδή που μου επιστρέφουν όχι, τα όχι, χρήματα τη. Δεν πήγαινε με τον ηλεκτρικό για σένα. Ρώτησα, ότι αν σου συμβεί αυτό, είναι η εταιρεία. Περίμενε, πέρα πέρα αλλά το... παίρνει τα αεροπλάνα μόνο, τα ξενοδοχεία τα παίρνει. Όχι. Τα ξενοδοχεία δεν τα παίρνει γιατί ακυρώνει παραμονή, α πούμε. Γιατί και αυτή, πρόσεξε, αυτή των καραβιών. Η πινιώ, πούμε. το είπε την Παρασκευή οπότε σου έδωσε ένα περιθώριο oh, yeah. ότι έχεις κλείσει η μεγάλη βδομάδα να κάνεις μια τροποποίηση ότι θα έρθω μια μέρα μετά μια μέρα πριν, Κάπω έτσι αν εμένα οι ελεγκτές ενηρίας κυκλοφορίας μου που να απόψε τρίτη ότι δεν πετά κούκλα μου αύριο ε, θα... θα παίξει ηλεκτρικό σισαπ με το ξενοδοχείο. Οι άνθρωποι του Ισαπ e τη ΣΤΑΣΗ, δεν θα το κάνανε ποτέ αυτό. Μια νέα κανένα... καριέρα ανοίγεται. Γιατί μην αμπειράκουμε. Από αύριο. Επειδή, Συντονιστείτε. <laughs> δεν τη θέλω από την καριέρα. Αν μπορείτε. <laughs> σε σταθμού κοντά σα. <laughs> Ελεγκτέ. Μην το κάνετε. Don't do it. Don't do it. Λοιπόν, ε, να περάσετε καλά. Να περάσετε και εσείς τέλεια, να φάτε εντάξει, μην φάτε πάρα φάτε, πολύ, γιατί φάτε. έχετε καλοκαίρι, έπεσε αργά το Πάσχα, <laughs> αλλά φάτε. Φάτε <laughs> ρε παιδιά τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται τώρα, για το μυαλό μας θέλουν, πάμε. <laughs> <laughs> Φιλάκια, ήταν το αυτή 3-0. Μάρι Λουροπαπή. Μίνα Μπυράκου. Βαγγέλια Νόπλο. Και που μα βλέπουν και που μα ακούνε. Πε τα εσύ. Μα βλέπετε στο Spotify αυτή η μηδέν. Όχι, μας δεν μα βλέπουν. Μα ακούτε στο Spotify, μας ακούτε στο Spotify αυτό. και μα βλέπετε στο YouTube. Παιδιά, κανονικά στο Unman, στο κανάλι του YouTube του Unman. Μπαίνετε, μα βλέπετε. Κάντε και subscribe εκεί πέρα για να μην χάνετε και τα βίντεο. Γιατί ανεβαίνουν όλα τα βίντεο να πούμε εδώ πέρα, όχι μόνο το δικό μα podcast. Και στο Spotify ε, αυτή η 3.0. Κανονικά θα μαζεύετε ή και στα charts ή να και βάλετε να το ψάξετε. Να το κουδουνάκι να βάλετε. Oh. Να πατήσετε το κουδουνάκι. Όταν βγαίνει, μετά σου έρχεται notification ότι ah. ήρθαμε, βγήκαμε. Ah. Και να μα στέλνετε mm. και μηνύματα. Ήδη μα έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Μα ακούνε και από Γερμανία να δώσουμε ένα φιλί. Γερμανία, Φραγκφούρτη, νομίζω. Και να πούμε νομίζω. ότι την άλλη εβδομάδα θα βγούμε Πέμπτη. Ναι. ναι, και τα λέμε στο ηλεκτρικό. Χωρί εμένα. <laughs>